Εδώ είμαστε, καλημέρες, καλησπέρες μάλλον, γιατί περάσαμε την 12η μεσημβρινή. Οπότε θα πάμε μαζί με Τρόικα μέχρι και τις 2, με όλη την αθλητική επικαιρότητα, στην οποία βέβαια πρώτη θα κυριαρχεί το παιχνίδι του ΠΑΟΚ όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη απέναντι στην Κράσνονταρ. Έχουμε σήμερα το pre-game στην ουσία, όλα αυτά τα οποία γίνονται την προηγούμενη μέρα των ευρωπαϊκών αγώνων και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα. Βέβαια παίζει και ο Ολυμπιακός, επίσης σημαντικό παιχνίδι για το ελληνικό ποδόσφαιρο με την έννοια των βαθμών και όλων αυτών των οποίων συζητάμε πάντα, αλλά κυρίως είναι σημαντικό για το πορτοφόλι του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, διότι πραγματικά θα πάρουν πάρα πολλά χρήματα από την συμμετοχή στους ομίλους του Champions League και δεν θα πρέπει να βολευτούν με το Europa League. Εβδομαδιαίο είναι τελικά αυτό που κάναμε, Κώστα, δεν πειράζει, ξαναδώσουμε σήμερα. Μια χαρά. Απλά θα πρέπει να πούμε ότι στο τέλος της εβδομάδας θα γίνει η κλήρωση, την Παρασκευή δηλαδή, Κώστα. Λοιπόν, είναι μαζί μας το Ρίτσι Καζίνο την πρώτη ώρα της εκπομπής και παραμένει μαζί μας ο πιο ασφαλής χώρος για να διασκεδάσεις και να περάσεις όμορφα, με πολλά πολλά παιχνίδια, με πολύ ωραίο χώρο, με ασφάλεια, γιατί υπάρχουν όλα τα πρωτόκολλα, τα απαιτούμενα για λόγους υγείας με τον κορονοϊό, που ευτυχώς από τη Θεσσαλονίκη έχει ψηλοφύγει. Τώρα έχουμε μια 5, μια 6 κρούσματα, δεν νομίζω ότι είναι μεγάλος αριθμός αυτός. Στην Αθήνα γίνεται ένας κακός χαμός. Άμα κλείσει η Αθήνα όμως, την πληρώσαμε όλοι. Η Αθήνα θα κλείσει, θα κλείσουμε εμείς. Λοιπόν, και πώς θα παίξουμε μάστε. Μας θα παίξουμε και κλεισμένο το θυρών, Κώστα. Θα παίξουμε. Ναι. Το Σάββατο λοιπόν που υπό φυσιολογικές συνθήκες, το Σάββατο λέω εγώ γιατί ακόμα η Super League είναι Τρίτη και δεν ξέρουμε αν παίζει Παναθηναϊκός Άρης το Σάββατο. Δεν ξέρουμε τη μέρα που παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Όφη. Δεν έχει οριστεί ακόμα δηλαδή. Κάντε βάλω το θόρυβο. Δεν μπορώ. Λοιπόν, υπό άλλες συνθήκες θα κατέβαινα στο Παναθηναϊκός Άρης. Τώρα με τον κοροδοϊό. Δεν θα κατέβω. Δεν υπάρχει. Θα πάει ο καλός φίλος και συνάδελφος. Δεν υπάρχει κορονοϊός. Ο τεράστιος Πάρης Τελεπίδης να μεταδώσει θα το. Θα πάει ο αδερφός μου. Θα πάει, ναι, θα πάει. Τον οποίο πάρει καλός εγώ των πραγμάτων, τον έχουμε και εδώ πέρα καθημερινά μαζί μας, Κώστα. Τέτοια λες δημοσίως και αναστατώνεται. Και μετά τρελαίνεται. Αναστατώνεται. Αναστατώνομαι. Θα σε πάρω πάρει μου μετά. Λοιπόν, πέρα τα τραγούδια, να πω το εξής. Να εκφράσουμε και ως εκπομπή. Και όλοι μας, ο καθένας προσωπικά, τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Νίκου και του Θανάση Παπαδόπουλου. Έχασαν τον πατέρα τους χθες το βράδυ. Oh. Να είναι γεροί, να τον θυμούνται, να τον μνημονεύουν. Η οικογένεια είναι αυτή που βιώνει σε στιγμές απώλειας τα δύσκολα συναισθήματα. Εμείς απλά να σημειώσουμε ότι είμαστε δίπλα και να είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάζει. Συλληπιτήρια. Τώρα, αναγκαστικά θα πρέπει να προχωρήσουμε. Η ζωή συνεχίζεται και εμείς είμαστε ένα ραδιόφωνο αθλητικό. Έχουμε τα αθλητικά μας, έχουμε τα παιχνίδια μας, έχουμε τα θέματά μας. Νομίζω ότι ήδη, Στέργιο, έχουμε μπει σε mood αγώνα, καθώς έγινε, τελείωσε η προπόνηση του ΠΑΟΚ. Ολοκληρώθηκε νομίζω. Έχεις μπει και εσύ. Τι? Έχεις μπει και εσύ. ΠΑΟΚΟΛΕ. Σε mood αγώνα. Έχουμε μπει. Εννοείται. Έχουμε μπει. Εμείς, η αθλητική οικογένεια. Φίλε, φυσικά και έχω μπει. Εννοείται. Και ως δημοσιογράφος και ως αρχισυντάκτης στο ραδιόφωνο. Αν δεν κάνω λάθος, κάθε Σαββατοκύριακο και στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ βλέπεις ότι κάνω τις. Έτσι. Κάνω το team, συντονίζω, γίνονται όλα αυτά που πρέπει να γίνουν σε συνεργασία με τον Σταύρο και τον Γιώργο. Αφού έχουμε το κομμάτι αυτό να λέει, φυσικά τι θα κάνουμε. Και ως οπαδός της Κράσνονταρ. Τώρα, νομίζω επίσης ότι το Ολύμπερο έχει την πληρέστερη παρουσία σε όλα τα παιχνίδια και σε όλα τα γήπεδα και προσπαθούμε να είμαστε παντού και στα πάντα. Φυσικά και έχω μπει σε mood και φυσικά είναι και κομμάτι της δουλειάς μου αυτό. ΠΑΟΚΟΛΕ. Τώρα, το αν θα υποστηρίζω την Κράσνονταρ ή τον ΠΑΟΚ είναι ένα θέμα που είναι εντελώς προσωπικό. Ελληνικό ποδόσφαιρο. Όχι, ποδόσφαιρο. Εγώ υποστηρίζω τους Ρώσους επιχειρηματίες γενικότερα. θέλουμε να σας δείξω μετά. Θέλουμε βαθμούς. Ναι, τώρα που ολοκληρώθηκε το παιχνίδι χθες του Παναθηναϊκού, θα πρέπει να χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο, καθώς έχω πιάσει, θα σας δείξω κιόλας, το χ του Παναθηναϊκού. Όπως είπα άλλωστε, Κώστα, την Παρασκευή και έλεγες διπλό εσύ.
Το Χ του Παναθηναϊκού στη Λάρισα. Το Χ του Ατρομήτου στον Όφη. Σωστά. Τον Άσο του Ολυμπιακού. Και έχω χάσει. Τον Άρη. Τον Άρη. Εννοείται. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Δεν πρέπει να παίζει ποτέ την ομάδα σου, λοιπόν. Φάγαμε δύο κρύα γκολ. Φάγαμε δύο κρύα γκολ. Φάγαμε δύο κρύα γκολ. Και χάσαμε 200 ευρώ. Και χάσαμε 200 ευρώ. Ένα από σουτ και ένα από κόρνερ. Δηλαδή, πόσα να φάτε, ρε παιδιά, για να πει ότι φάγαμε στον γκολ. Και όπως λέει και ο Χρήστος, καλά, ρε μπαμπά. Έπιασες, λέει, το δύσκολο, το 3-20, το 3-30 και έχασες, λέει, τον Άρη. Λέω, έτσι είναι αυτά τα πράγματα στο στοίχημα. Αλλά εντάξει, εμείς παίζουμε για το χαβάλε μας, 5-10 ευρώ κάθε φορά, για να, έτσι, για να περνάει, να βλέπουμε λίγο τα μάτς λίγο πιο ευχάριστα. 100 ευρώ Ολυμπιακό μπορώ να παίξω, Στέργιο. Πρόκριση. 100 ευρώ Ολυμπιακό. Πώς θα μπορεί να χάσει ο Ολυμπιακός 1-0 και να προκριθεί. Αυτά είναι περίεργα μάτς. Να προκριθεί. Βέβαια, μπορεί ο Πάκου να κερδίσει 3-2 ας πούμε αύριο. Σωτσά. Χρήστα, τι γίνεται, μεταγραφή πάλι έκανες, Στέργιο. Η μεταγραφή αυτή δεν την έκανα ακόμα. Θα πάλι την τον Ολυμπιακό παίκτη, ρε. Πώ θα πέσουμε ένα πτώμα. Άσε μας, Χρυσάφε. Επειδή λες το πάλι μην από τον Ολυμπιακό. Μην πει τίποτα, Χρυσάφε. Μην όχι μόνο θα πω, αλλά θα σημειώσω κιόλα ότι όποιο στημένο λέει το αντίθετο είναι στημένο. Εγώ το λέω. Είσαι στημένο. Είμαι στημένο. Πες μου ποιον άλλο παίκτη πήρε από τον Ολυμπιακό. Ποιον άλλο παίκτη πήρε, Στέργιο. Φέτος. Φέτος. Ναι. Τα προηγούμενα χρόνια δεν πήρα. Πήρα, ναι. Είναι κακό δηλαδή να παίρνω αν μένει ελεύθερο κάποιο. Πάλι από τον Ολυμπιακό. Πάρα την ΑΕΚ. Πάρε την δεν ΑΕΚ. Υπάρχει κάποιο παίκτη από την ΑΕΚ. Ο Λιβάγια. Εντάξει. Το Βασιλαντονόπουλο. Πήγα να πάρω από τον ΠΑΟΚ. Πήγα να πάρω από τον ΠΑΟΚ και όπω σημείωσε ο παίκτη. Δεν τον άφησαν. Μου κάνουν λακαμίε μέσα στον ΠΑΟΚ και μου είπανε μη πα στον Άρη. Καλά, αφού άρεσε να είναι ανύπαρκτο. Γιατί με όχι στον Άρη. Όπου θε, λέει, πάνε εκτό από τον Ολυμπιακό και τον Άρη. Του δύο αντιπάλου σου δηλαδή. Οκ. Τέλο πάντων, α τον Ουάρδα πήγα να πάρω και από εκεί. Όποιοι. Δεν θα ξεκινήσουμε από αυτό ή να πάμε να πούμε ο Στέργιο. Τι έκανα, πάω στο Στέργιο να πει για το ΠΑΟΚ Κράσνοντα. Αλλά έχω να πω κάτι πολύ σημαντικό πάνω για την περίπτωση του Μαρτίνη. Πες μας την είδηση πρώτα, η είδηση προηγείται. Η είδηση την είπαμε χθες το βράδυ και τη γράψαμε χθες το βράδυ. Την είπαμε χθες το βράδυ, εγώ δεν άκουσα. Στο Λαμπαουτάρι. Δεν διάβαζε ο Λαμπαουτάρι. Ούτε διάβαζε. Ο Άρης είναι κοντά στην απόκτηση, έχει συμφωνήσει προφορικά. Του Νίκο Μαρτίνη. Ακριβώς. Είναι 19χρονος διεθνής με την K19. Ανήκει στον Ολυμπιακό, ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του το Δεκέμβριο και δεν θα ανανεωθεί. Στέργιο ελεύθερο. Η είδηση δεν είναι. Φυσικά και είναι ελεύθερο. Όχι, χωρίς οψιόν αγοράς. Όχι, είμαι 50-50 όπως τους δίνετε εσείς. Που δίνεις τον παίχτη στον Πανετολικό και κρατάς το 50% δικαιωμάτων, αλλά δεν είναι δανεικός. Όχι, δεν είναι δανεικός. Δεν είναι δανεικός. Ωραία. Ο Μαρτίνης λοιπόν δεν υπάρχει ούτε 50%. Μένει ελεύθερος ο ποδοσφαιριστής. Η είδηση Κώστα είναι αλλού. Ναι. Και η είδηση είναι για όσους μπορούν να το αντιληφθούν και να το καταλάβουν. Μάλιστα. Ποιος είναι μάνατζερ του Μαρτίνη? Ο Δελμπελταδάκης. Όχι, Κώστα. Ο Μπακάρτη. Όχι. Ο Παπαδάκης. Είναι ένας ο οποίος έχει φέρει πολλούς παίκτες στον ΠΑΟΚ στο παρελθόν. Ο Κουτσολιάκος. Ο Κουτσολιάκος. Όταν λοιπόν ανοίγεις παρτίδες με έναν τέτοιο μάνατζερ, ναι. Είναι για μένα κάτι πάρα πολύ θετικό για την ομάδα. Ο Πολ Κουτσολιάκος είναι ο άνθρωπος που πήγε το Χαριστέα στη Βέρντερ Βρέμης. Είναι ο άνθρωπος που έφερε τον Βιερίνια στον ΠΑΟΚ. Και τώρα θα πάει τον Βιερίνια στην Αλχιλάλ. Που θα την πάει εκεί πέρα με τον Λουτσέσκου. Επίσης, έχει καμιά 200 ποδοσφαιριστές top σε όλα τα πρωταθλήματα. Ναι. Και η εταιρεία του. Επίσης, ειδικεύεται σε ένα πράγμα το οποίο ο Άρης θέλει και ποντάρει πάρα πολύ σε αυτό. Ειδικεύεται στα νέα παιδιά και ειδικεύεται στο να πηγαίνει. Τα νέα παιδιά. Είτε Έλληνες είτε ξένους ποδοσφαιριστές παίζουν στην Ελλάδα. Στη Γερμανία. Στη Γερμανία και σε άλλες χώρες του εξωτερικού και να παίρνει πολλά χρήματα. Εγώ ρομαντικός τώρα δηλαδή θα πρέπει να πανηγυρίσω. Λέω λοιπόν, όχι, δεν θα πρέπει να άνοιξε ο Άρης μια πόρτα με ένα μάνατζερ. Όχι, θα πρέπει να αντιληφθείς όμως στον χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου ναι. Κάποιες τέτοιες συνεργασίες είναι πάνω από την καφενιακή ραπτοπουλική τρέγια Ζάχου Ντρούλινγκ ή οποιοδήποτε άλλη κατάσταση. Α, πήρες παίκτη πάλι από τον Ολυμπιακό. Ναι, θέλω να πω ότι. Σου λέω, ήταν λοιπόν, ποτέ κλειστή η πόρτα του Κουτσολιάκου για κάθε ομάδα. Όποια ομάδα θέλει ένα παίκτη από εδώ, πάει και τον παίρνει. Επειδή είσαι και σε ομάδα, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι η πόρτα δεν χρειάζεται να είναι κλειστή, αλλά όταν ανοίξει με κάποιο τρόπο, ναι. Γίνεται. Γνωρίζονται, ρε φίλε, βλέπουν, συνεργάζονται. Μιλάνε. Και με δεδομένο
το στάτους πλέον Κουτσολιάκου σε σχέση με τον ΠΑΟΚ στη Βόρεια Ελλάδα. Θα πρέπει ο Κουτσολιάκος, ο κορυφαίος μάνατζερ δηλαδή στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Αφού είπες ότι ήταν με το Χαριστέα, άρα ήταν και πριν οι πόρτες ανοιχτές. Δεν ήταν με το Χαριστέα. Δεν είπες ότι πήγε το Χαριστέα στη Βέρντερ Βρέμης. Τότε. Άρα είχε μια σχέση. Στην πορεία η σχέση δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Μάλιστα. Ωραία. Προχωράμε. Όποιος ξέρει το ρεπορτάζ και ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει, ενημερώνει. Εγώ λοιπόν λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Άρη να ανοιχτεί, που ανοίχτηκε η συγκεκριμένη πόρτα. Ωραία. Και θέλω τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, τον Μαρτίνη, αφού αυτός ανοίγει, είναι το κλειδί, να έρθει στην ομάδα και να συνδράμει. Θα πρέπει, πέρα από αυτό που είναι προφανές για κάποιους σε σχέση με τον Ολυμπιακό και τα λοιπά, και τα υπονοούμενα που αφήνουν οι άσπονδοι εχθροί μας, που παρόλα αυτά μας βλέπουν ότι είμαστε ανύπαρκτοι, αλλά τους παίχτες τους όταν έρχονται τους λένε μην πάτε εκεί. Ρακ, ρακ Άρης. Όλοι Άρης, είναι Θεσσαλονίκη, ρακ, ρακ Άρης. Τι είναι το ρακ? Είναι ένα γράμμα που άμα το αλλάξεις θα γίνει το άλλο πράγμα. Α, καλά, ναι. Ρακ Άρης. Όπως έλεγε ο Σάκλεφορτ. Και είναι επίσης δεν ασχολούνται, που τους ξεμπρόστιασε χθες ο Βάρντα, που τους είπε μην. Δεν εξεμπρόστασμα. Ναι, που του είπανε μην πας στον Άρη. Αφού δεν ασχολείστε με τον Άρη, είναι ανύπαρτος ο Άρης. Δεν μας βλέπετε. Γιατί του λέτε του παίχτη να μην έρθει στον Άρη? Λέω Βάρντα, Χρυσάνθε. Λέω Βάρντα. Εδώ εσύ λες που λέει ο Φούφουτος στο Facebook. Και λες πάλι από τον Ολυμπιακό. Εντάξει, και τέτοια. Όχι, είναι δεδομένο, λοιπόν, είναι καταγεγραμμένο. Αλλά το λέω Γουάρντα. Τόση ώρα ακούω. Εντάξει, τι, για τον Άρη έλεγα. Τι είναι. Ποιον Άρη, Χρήσαν, 10 πες Πάοκ είπες μέσα. Ποιον Άρη είπες τώρα. Μόνο για τη θέμα του Γουάρντα είπα Πάοκ. Αριανάρα. Και ότι ο Βιερίνη είναι του Κουτσολιάκου στον Πάοκ, δεν είναι. Πάοκ, λέει. Δεν τον έφερε αυτό. Και ο Πάοκ δίνει ιδανικούς με 3%. Θα σου πω και αυτό. Είπες και 50-50. 50-50. Παιδιά, έτσι πάμε... δεν έδωσε στον παίκτη τον Πανετολικό, δεν θυμάμαι πώς τον έλεγε. Ειδήσεις θέλουμε να ακούμε, παιδιά. Ειδήσεις δεν είναι αυτό. Αυτό δεν είναι ειδήσεις. Την είπες. Ότι ο Κουτσολιάκος, έχεις ακούσει από κανέναν άλλο το θέμα και ο Κουτσολιάκος. Από 200 παίκτες έτυχε να είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Ποιος? Είπες, έχει 200 παίκτες ο Κουτσολιάκος. Αυτός είναι ο μικρός, ρε φίλε. Αυτός είναι μεγάλη, δηλαδή. Συγγνώμη, δηλαδή, τον άφησε, να μην τον πάρω. Πρόσεχε, άλλους 8 αφήνει ελεύθερους και πάνε σε 8 ομάδες. Λες το ίδιο για τον Όφη? Γιατί λες για τον Όφη το ίδιο? Επειδή θέλεις και εσύ τον Όφη. Γιατί λες το ίδιο για τον Όφη? Και δεν κατάλαβα. Μένει ένα παίκτη ελεύθερο επειδή είναι το Ολυμπιακό που βρήκα τον παρό. Τι είναι αυτό, δεν κατάλαβα. Και στο κάτω-κάτω. Δεν ξέρουμε αν είναι ελεύθερο όπω του Τουρμισά ή ελεύθερο κανονικό. Κανονικό ελεύθερο. Κανονικό ελεύθερο. Κανονικό έλεξη για Τουρμισά. Όχι, εκεί είπα με οψιόν αγορά. Όπω και με τον Ματέο. Τον Ματέο. Ο Ματέο. Τα λεφτά από εδώ. Τον Γενάρη έλεγε με μεταγραφή κρυσάδε. Δεν έχει σημασία. Είπα ξύπα. 100 φορέ λέτε εξελέτε. Αφού λοιπόν είπε ξύπε για μένα ο λόγο σου. Άλλαξε πληροφορία. Τα κομμάτια των συνεργασιών με τον Ολυμπιακό δεν έχουν καμία αξία. Α, γράφουμε στα παπάκια μα το κομμάτι του συνεργασιών. Γιατί τα βγαίνουν μετά και δεν σε κράζουν. Στα παπάκια μου δεύτερη φορά. Άντε πάλι. Έχω 4 παπάκια κίτρινα στο τέτοιο. Στον κήπο μου στο Βαθύλακο. Τραγωδία. Πα-πα-πα-πα! Λοιπόν, παρακαλώ. Πάμε στο στέλνιο. Ο Βάρντα. Δεν με διακόψει τώρα. Εντάξει. Όχι, δεν σε διακόψει εγώ. Είπα εγώ τίποτα. Για να μην πει το λέω. Ο Βάρντα. Ο Βάρντα δεν μπορεί να ξεφτυλίσει κανέναν. Ούτε να ξεπροστιάσει κανέναν. Το μόνο που ξεφτυλίζει είναι ο εαυτός του. Εντάξει. Ο Βάρντα. Που βγήκε να πει καταρχήν. Όταν ένα παίκτη χρυσοπληρώνεται από μια ομάδα, μπορώ να το πω ό,τι θέλω. Ότι θα πας εδώ, δεν θα πας εκεί, θα πας εκεί, δεν θα πας εκεί. Οκ. Okay. Δεν ισχύει αυτό, αλλά τέλος πάντων. Δεν ισχύει αυτό. Όχι, τι λες, δεν δε ισχύει. Δεν μπορείς να του πεις που θα πάει. Δεν λόγω στον Ουάρντα 400.000 το χρόνο, έχει συμβόλαιο μαζί μου. Δεν μπορείς να τον πεις να πάει δανεικός σε καμία ομάδα. Κάνεις λάθος. Τα 400.000 το συμβόλαιο το έχει συνάψει με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Και του το ανανέωσες, όπως είπε, και το είπατε κι εσείς, για να παίξει τον ΠΑΟΚ. Το συμβόλαιο του είναι με τον ΠΑΟΚ. Δεν λέει το συμβόλαιό του και μπορώ να σε δώσω το δανεικό που θέλω. Για όποιο λόγο. Για να μην έρθει στον Άρη το ανανέωσες. Αυτό είναι ο λόγος. Για να μην πάει στον Ολυμπιακό και τον κάνει πάσα Ολυμπιακό στον Άρη. Δεν ισχύει αυτό που λες. Ισχύει αυτό που σου λέω. Δεν ισχύει αυτό που λες. Είναι μια μπούρδα αυτό που είπες τώρα για τον Ολυμπιακό αυτό και πάσα στον Άρη. Τότε αυτό να του έβαζες όρο να μην πάει στον Ολυμπιακό. Δεν του έβαζες. Εσύ του έβαλες όρο να μην πάει στον Ολυμπιακό ή τον Άρη. Γιατί αν μου το έκανε πάσα θα πήγαινε στον Ολυμπιακό και με τον όρο αυτό. Όχι. Να μιλάμε σωστά. Αν του έβαζε όρο να μην πάει στον Ολυμπιακό, σε κάλυπτε. Δεν μπορούσε να τον κάνει πάσα στον Άρη, γιατί θα έπρεπε πρώτα να πάει στον Ολυμπιακό. Μπορεί να εσύ είπε Ολυμπιακό. Μπορεί να πάει δικιά του μπροστά και να τον έκανε πάσα σε σένα. Άρα τι, και τώρα μπορεί να το κάνει. Λοιπόν, τώρα αυτό μπορεί να κάνει, Χρήσανθε, αφού θέλει τον Ουάρντα, θα περιμένει ένα χρονάκι. Ναι, okay, θα περιμένω. Ο παίκτη μετά θα είναι παίκτη του Βόλου. Ναι. Είναι ήδη. Έχει ο ΠΑΟΚ ένα 50% σε περίπτωση μεταπόληση. Ναι. Θα δώσει 2 εκατομμύρια στον για Βόλο. Για πόσα χρόνια έχει συμβόλαιο ο Ουάρντα με τον Βόλο?
Δεν το γνωρίζω. Άρα πώς θα δώσω εκατομμύριο. Πώς θα δώσω εκατομμύριο. 50 τέτοιο για το φέτος. Αν τον πουλήσει το Γενάρη. Το καλοκαίρι λύγει το συμβόλαιο. Μένει ελεύθερος. Άρα θα πάρει τίποτα. Να μην πω πάλι τη λέξη και ο Κώστας λέει τα παπάκια. Ναι, ναι, δεν κάνει. Θα δώσει 2 εκατομμύρια στο Βόλο. Πώς θα δώσει σε ελεύθερο παίχτη. Ελεύθερος παίχτης ήταν το καλοκαίρι. Πώς θα δώσω 2 εκατομμύρια. Τι λες τώρα. Λύγει το συμβόλαιο το καλοκαίρι. Λοιπόν, εκτός αν υπέγραψε 3 ετές με τον ΠΑΟΚ. Τι υπέγραψε. Στέρι, ολοκλήρωσες. Και πολύ ασχολήθηκα με τον Ουάρντα. Σωστό. Η παιχτάρα αυτή. Σωστό, έχει δίκιο. Σε πρόσθεσε ο ΠΑΟΚ τον Ουάρντα. Καλά, εντάξει. Που, εσύ μην ασχολείσαι με αυτά που είπε, που είπε ότι έχει ρουφιάνους μες στην ομάδα, δεν με θέλει ο ένας κτλ. Αν βέβαια έβγαινε ο Σούντγκρεν και έλεγε για ρουφιάνους στον Άρη και τέτοια, θα το έλεγες εσύ τότε. Και πρώτη σελίδα. Ξεφτέλησε. Όταν βγαίνει ο προπονητής της Κόλλος και λέει δεν ξέρω τον Άρη, ξέρω μόνο τον ΠΑΟΚ. Εκείνο είναι θέμα. Τα λεγόμενα ενός ανθρώπου, Χρήσανθε, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη σοβαρότητά του. Ο Άρντα έχει αποδείξει ότι δεν είναι σοβαρός. Ο... Και τι ανανέωσε το συμβόλαιο τότε. Το καλοκαίρι. Άρα δεν είσαι και εσύ σοβαρός, δεν γιατί τον ανανέωσε. Γιατί είναι καλός παίκτης. Δεν είμαι σοβαρός που τον πήρα. Α, εντάξει. Δεν έπρεπε καν το παιδί αυτό να έρθει σε δεδομένη. Για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Πέρα από το κουλάντρισμα και το χαβαλέ μας και το ναι. Εγώ είμαι από αυτούς που δεν θέλω τον Άρντα στον Άρη, γιατί θεωρώ θα με κάνει να μην πω τι. Συμφωνώ. Από εκεί και πέρα. Και το είπα και όταν συζητιόταν το όνομα με τον Καρυπίδη. Και το έχω πει και στον ίδιο τον Καρυπίδη. Δεν πληρώνω εγώ όμως, ούτε αποφασίζω εγώ. Από εκεί και πέρα όμως τις όποιες αποφάσεις μετά κρίνονται. Αν έρθει ο Άρντα κάποια στιγμή στον Άρη και παίζει μπαλάρα και είναι όλα μια χαρά, θα πω μπράβο για την απόφαση που πήρε. Αυτό που δείχνει όμως, όπως λες, η συμπεριφορά του και στον ΠΑΟΚ και στη Λάρισα και παντού. Και παντού είναι ότι ειδικά για μια ομάδα όπως είμαι εγώ, με τις παθογένειες που έχω ως ομάδα, αν έρθει ο συγκεκριμένος, θα γίνω μπάχαλο. Σωστό. Αυτή είναι η άποψή μου. Από εκεί και έπειτα όμως, δεν γίνεται κάποια πράγματα που λέει αρνητικά για τον ΠΑΟΚ απλά να τα βάζουμε στην τρέλα του. Προφανώς έχουν γίνει 5 πράγματα. Αυτή είναι η δική μου άποψη για τον συγκεκριμένο. Δεν αξιόπιστος, δεν χρήσανθε αυτό λέμε. Εντάξει, δεν είναι αξιόπιστος. Γιατί τον ανανεώνεις τότε. Γιατί είναι καλός απέκτης και λες μήπως και βάλει μυαλό. Γιατί τον ανανέωσε τώρα το καλοκαίρι. Γι' αυτό. Δεν σου λέω τότε που τον πήρε. Τότε που τον πήρε θα τον πανετολικό. Γιατί είναι μια ομάδα να τον αγοράσει και κάνει ο ΠΑΟΚ μια απόσβεση των χρημάτων. Ποιος που τον αγοράσει. Έδωσε. Τον τρελό θα αγοράσει. Σου λέει μπορεί να τον δώσει. Εδώ δεν θα τον παίρνουν τζάμπα. Καμιά. Θα τον πάρουν. Καμιά Αίγυπτο, κανένα Κατάρ, κανένα τέτοιο. Σου λέει το δώσω. Λοιπόν, ναι, δεν βλέπουν αυτοί τι γίνεται. Ο Άρντα είπε ότι με ήθελε ο Μάρτιν και ο Καρυπίδη. Και όχι ο Μάρτιν και ο Ένινγκ. Ποιο κάνει τι μεταγραφέ, Χρήσανθε. Ο Καρυπίδη. Ο τεχνικός διευθυντής. Ο Καρυπίδης τις κάνει. Έχει κάποιο πρόβλημα κάποιος. Δηλαδή δεν μπορεί να τις κάνει ο Καρυπίδης. Δηλαδή στον ΠΑΟΚ ποιος τις κάνει. Ο τεχνικός διευθυντής. Ο Ρέμπε. Ποιος? Ο Ρέμπαρος. Ναι, καλά, για Ρόντο Γιώργο. Το Χατσερίδη πέρυσι τον έφερε ο Πορτογάλος. Εντάξει, ο τέτοιο πρόπερση. Δεν μπορείς να απαντήσεις, ρε Χρήσανθε. Το Ζαμπά τον έφερε. Και στον ΠΑΟΚ στην κάθε πρότασή σου. Πώς δεν απάντησα. Καρυπίδης είπα. Στέλνει δεν ακούς. Βάλε, όχι, γιατί να βάλω τελεία. Γιατί να βάλω τελεία. Αυτός που λέει που το αναδεικνύει στον Άρη, στον ΠΑΟΚ το θάβει. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Γι' αυτό έφυγε ο Λουτσέσκου. Δεν το ρωτήσατε όμως γιατί έφυγε. Μόνο τα καλά. Ρώτον, γιατί έφυγε ο Λουτσέσκου να πει ποιος παρενέβαινε στο έργο του. Δηλαδή με τη λογική του Χρήσανθου έπρεπε να αφήσουμε τον Άρντα να πάει στον Άρη για να μην λέει ο Χρήσανθος ότι ασχολούμαστε με τον Άρη. Έτσι. Ναι. Όχι, Χρήσανθε. Ναι, ναι. Αφού έχει απλά πρόεδρο να τα σκάσει να τον αγοράσει όπως τον αγοράσαμε και εμείς. Περίμενε λίγο. Για τζάμπα λέει Χρήσανθε να πας εκεί που πας και παίρνεις δανεικούς με μεταγραφή. Καλό, σωστό είναι αυτό που λέει. Σωστό είναι αυτό που λέει. Άρα μη λες όμως ότι δεν ασχολείσαι και ότι είμαι ανύπαρκτος. Άρα με υπολογίζεις. Μισό λεπτό. Άρα με υπολογίζεις. Χρήσανθε. Τον Ατρόμητο δεν υπολογίζεις. Τον Όφη δεν υπολογίζεις. Αυτούς δεν υπολογίζεις. Φυσικά και σε υπολογίζουν. Ευχαριστώ. Σε ένα πρωτάθλημα που συμμετέχουν 12, 14, 16 ομάδες, όλοι υπολογίζουν όλους. Άσε τώρα τι λένε για το Χουλιαμάτι και τα οπαδικά. Δεν σας βλέπουμε, δεν σας κάνουμε. Πάμε. Φυσικά και όταν είστε αντίπαλοι και ιδίως από την ίδια πόλη, ο ένας υπολογίζει τον άλλον. Ωραία. Θα πει στο διαγωνισμό της ΧΑΝΘ. Άμα αφήσετε. Άντε, πες το να. Όχι, ρε, δεν το λέω. Όχι, δεν το λέω. Λοιπόν, και σήμερα. Μέχρι την Παρασκευή είναι ο διαγωνισμός. Και σήμερα. Και σήμερα έχετε δυνατότητα να συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Γράφοντας το κινητό σας FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54222. Ένα διαγωνισμό που έχει ένα φοβερό έπαθλο. Μια υποτροφία στη σχολή ποδοσφαίρου της ΧΑΝΘ. Η οποία θα κληρωθεί την Παρασκευή. Σωστά. Ο νικητής θα κληρωθεί την Παρασκευή. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να γράψετε στο κινητό σας FM κενό ονοματεπώνυμο, ΧΑΝΘ ή δώρο ή σκέτο ονοματεπώνυμο, θα το καταλάβουμε εμείς, ελπίζω, Χρήσανθε. Θα βγάζουμε κάθε μέρα ένα νικητή και την Παρασκευή θα κληρώσουμε. Από τους 5. Ναι. Σωστά. Και έτσι μπορείτε να κερδίσετε αυτό το δώρο το οποίο είναι αξίας 460 ευρώ, παρακαλώ. Σωστά. Στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της ΧΑΝΘ, με όλα τα μέτρα φυσικά τα υγειονομικά.
Και εννοείται με την παράδοση που έχει η Χάνθ στον αθλητισμό της πόλης και της χώρας γενικότερα. Το μόνο που θα σας επιβαρύνει, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα και να είμαστε σωστοί και έτσι πρέπει, είναι τα 15 ευρώ της εγγραφής. Σωστά. Δηλαδή θα δώσετε ένα 15-άρικο και θα έχετε το παιδί στη Χάνθ. Όλο το χρόνο. Στο κέντρο της πόλης όλο το χρόνο. Έτσι. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε και μια συζήτηση με τον αθλητικό διευθυντή της Χάνθ, Κώστα. Πάρα πολύ ωραία. Θέλετε να πάμε στο break και μετά να μας πει ο Στέργιος ή θες να πεις κάτι Στέργιο να το ολοκληρώσει το πρόγραμμα στο πρώτο μέρο. Ωραία. Μετά θα μας δώσει λεπτομέρειες πριν την πρίζα του Κώστα Κούση. Ενώ τι ωραία τούτα σαπάσα να πάμε ήρεμα Κούση. Τον αθλητικό διευθυντή της Κράσνονταρ νομίζω θα πει. Μαξίμι Λιέγκο. Οι Ρώσοι τα αδέρφια μας και τέτοια. Τώρα που είπες αδέρφια μας, συμπαράσταση στο λαό της Αρμενίας. Ναι. Κρατάτε γερά παιδιά. Και για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Νοκόρνο Καραμπάχ. Νοκόρνο Καραμπάχ. Λοιπόν. Και Ισκαντέρ, Ισκαντέρ. Ισκαντέρ. Η πύραυλη Ισκαντέρ. Για όσους ξέρουν. Αυτή. Κάντε μου μια εκπομπή άμυνας και τεχνολογίας, σας είπα. Μαζί με την... Έτσι και πετάξει τουρκικό F-16 πάνω από τον εναέριο χώρο μας, λένε οι Αρμένοι, όχι σαν και εμάς, τουτουτουτ. Θα την πετάξει μέσα. Θα ενεργοποιήσουμε τους πυράβλους Ισκαντέρ, Χρύσανθε. Οι οποίοι είναι πυραβλοί, οι οποίοι κερδίζουν, νικάνε, τρυπάνε την αντιπυραυλική ασπίδα του ΝΑΤΟ σε όλη την Ανατολική Ευρώπη. Και τους έχουμε εμείς αυτούς. Πετάνε ψηλά, τους έχουν οι Αρμένοι, είναι Ρώσικοι. Και τι σημαίνει Ισκαντέρ? Στέργιο, και το βρεις, κερδίζει ένα διαρκέ στο Ιβανόφιο. Ισκαντέρ. Ισκεντέρ. Έτσι λέγανε και το Μεγάλο Αλέξανδρο. Μπράβο, ρε Στέργιο, μπράβο, ρε Στέργιο. Μπράβο, ρε Στέργιο. Ένα διαρκέ στη 10. Έλα, στη 10. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Άντε, βρήκε και μια δουλειά τη προκοπή. Συγγνώμη. Και γι' αυτό τώρα. Αυτό πρέπει να το κάνουμε θέμα. Αυτές είναι εκπομπές. Τώρα, για αυτή τη θέση, πρόσεξε. Ναι. Ουσιαστικά είναι πολιτής. Ναι. Ζητάει. Απόφυτος τουλάχιστον τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, business, economic, marketing, κρίνεται απαραίτητο. Ωραία. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου management ή negotiation ή marketing θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. Πιστοποιημένη γνώση αγγλικών, εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών. Έχει δοθεί και η θέση. Κτλ. Έχει δοθεί η θέση. Έχω ξεκολλήσει 7 φορές τα ακουστικά μου. Ωραία. Λοιπόν. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό της Χάνθ. Ναι, πες τον διαγωνισμό για να πάμε στο ρεπορτάζ. FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54222. Δώρο μια υποτροφία για τη σχολή ποδοσφαίρου της Χάνθ στο κέντρο της πόλης. Και Στέργιος, ακούμε. Λοιπόν, σε περίπου 30 ώρες ο ΠΑΟΚ δίνει ένα ιστορικό παιχνίδι. 30. Ιστορικό με όλη τη σημασία της λέξης. Όχι ιστορικό, Κώστα, που μπαίνουν σε ένα κοινό και τα βγαίνει. Το ιστορικό. Σωστό. Να δώσω και τα φιλιά μου σε αυτούς με τις υπερκυφαλές. Εντάξει. Η ιστορική συμφωνία των Πρεσπών. Έχει δίκιο. Η Μακεδονομάχη. Έχει δίκιο. Το σύννεφο, παιδιά, από όλους τους πολιτικούς τα τελευταία 40 χρόνια πάει σύννεφο. Τι λέει, μπήκε και βγήκε, τι ήταν αυτό? Βγήκε μετά, βγήκε. Βγήκε, ναι. Ήτανε παράληψη, λέει, διορθώθηκε το λάθος υπό Πέτσας. Ναι, άμα ήταν λάθος. Ναι. Κάνε κοσαράκι, θα μας δώσει. Απολύθηκε αυτός που το έγραψε. Ο Πέτσας κάνε κοσαράκι, θα μας δώσει τώρα. Θα δούμε. Ωραία. Τέλος πάντων, δεν θα βάλω εγώ μυαλό σε ελληναράδες που ακόμα και τώρα μαλώνουν και για τα κόμματα και ο μισθός τους είναι στα 152 ευρώ για 10 ώρες εργασία. Τουλάχιστον να αυξηθεί. Εντάξει, το δούλευμα πάει σύννεφο. Τέλος πάντων, ιστορικό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Σε 30 ώρες η Κράσνονταρ θα έρθει στη Θεσσαλονίκη με τον Μάρκους Μπέρκ. Αν θα παίξει ο Μπέρκ ή όχι, δεν το γνωρίζουμε. Ήρθε. Τα έλεγε και ο Σταύρος το πρωί, τα έλεγα και εγώ χθες το απόγευμα στο ΠΑΟΚ 24. Οι Ρώσοι γενικότερα έχουν μια άλλη σχέση με τη δημοσιογραφία. Δεν απασχολεί τους Ρώσους συναδέρφους που κάνουν ρεπορτάζ στη Κράσνονταρ. Ποιος τραυματίστηκε, πού τραυματίστηκε, πόσο καιρό θα μείνει έξω. Καμία σχέση. Ούτε καν αποστολή έχει βγάλει η Κράσνονταρ. Απλώς έχει βγάλει 4 φωτογραφίες σε μία εκ των οποίων απεικονίζεται ο Μάρκους Μπέρκ. Γι' αυτό λέμε ότι θα έρθει στη Θεσσαλονίκη ο Σουηδός. Εντάξει, στις φωτογραφίες δεν υπάρχει ο Πάντερσον. Μπορεί να υπάρχει σε μια άλλη και να μην τράβηξαν φωτογραφία. Νομίζω ότι θα δούμε το απόγευμα 7 η ώρα είναι η προπόνηση της Κράσνονταρ. Αυτός που θα πάει θα πρέπει να έχει το ρόστερ μπροστά του και να κυκλώνει παίκτες να δει ποιοι είναι στο χορτάρι. Και τα κεφαλάκια, ναι, φωτογραφίες. Αποστολή δεν πρόκειται να. Γιατί δεν έχει συναντευτεί που ο Μαξίμ. Τσιγκάλκο. Αυτός. Δεν έχει. Έχει ο Μουράτ Μουσάεφ. Θα το ρωτήσετε εκεί. Ναι.
Τέλος πάντων, αυτά για την Κράσνονταρ. Okay. Είναι σημαντικό ότι ο Μπέρκ θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Αναμενόμενο για μένα. Το αν θα αγωνιστεί βασικός, αν θα αγωνιστεί ως αλλαγή, αν θα είναι στην κερκίδα, ή αυτός ή ο Βάντερσον και δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι έχουν προβλήματα, γιατί το μάτς με τη Σότσι, πέρα από την ισοπαλία για την Κράσνονταρ, τους έφερε και 2-3 προβλήματα τραυματισμών. Mm-hmm. Θα τα δούμε όλα το απόγευμα. Θυμίζω 6.30 ώρα είναι η συνέντευξη του Μουράντ Μουσάεφ. 7 η ώρα προπόνηση της Τούμπας. 10 η ώρα ήταν η προπόνηση του ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημβρία. Έχει ολοκληρωθεί. Νομίζω ότι όπως κάθε φορά πριν από κάθε ευρωπαϊκό παιχνίδι, η αποστολή θα ανακοινωθεί το απόγευμα. Έτσι έγινε με την Μπεσίκτας. Έτσι έγινε με την Μπενφίκα. Ορισμένοι λένε ότι το κάνει ο Φερέρα για να μην ρωτηθεί για την αποστολή. Γιατί είναι έξω ο ένας, γιατί είναι ο... Δεν νομίζω να συμβαίνει αυτό. Εγώ νομίζω σχετίζεται και με τα τεστ κορονοϊού που κάνουν κάθε φορά και ανά 2-3 μέρες οι ομάδες. Εντάξει, αν τυχόν βγει η αποστολή, όσο είμαστε στον αέρα ή στην επόμενη εκπομπή του Γιώργου Ζαγόρα και του Ζάχου, θα τη μάθετε. Αλλιώς το απόγευμα. Λοιπόν, 2 η ώρα συνέντευξη του Αμπέλ Φερέιρα στο γήπεδο της Τούμπας. Θα την ακούσετε φυσικά ζωντανά μέσα από το Λίμπερο 107,4. Νομίζω τα δεδομένα για την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ είναι γνωστά. Εντάξει, προσπαθώντας να μπει κάποιος στο μυαλό του Αμπέλ Φερέιρα, θα καταλήξει στο ότι θα δούμε τον ΠΑΟΚ αύριο με Ζίβκοβιτς αριστερά, Γιαννούλη δεξιά, τον Κρέσπο, θα πω εγώ. Μπορεί να κάνω και λάθος. Το έλεγα και χθες, δεν μου δίνει ο Αγγέ, δεν μου έδωσε τουλάχιστον τα ερεθίσματα για να πω ότι μήπως να βγάλω τον Κρέσπο, να βάλω τον Αγγέ σε ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι και τόσο ιδιαίτερο και τόσο οριακό, γιατί το 2-1 σε καμία τον πραγματικά είναι οριακό. Νομίζω θα δούμε Κρέσπο, Βαρέλα στο κέντρο της άμυνας, αριστερά ο Μιχαηλίδης, δεξιά ο Ίγκασον, Σβάμπελ Καντουρί, οι δύο χαφ. Ο Σταύρος έλεγε το πρωί Τζόλης, Αντρία Ζίβκοβιτς και Τσόλακ. Γιαννούλης που δεν είναι. Καλό. Εγώ θα πω Πέλκας, Ζίβκοβιτς και Τσόλακ. Okay. Γιαννούλη δεν είπες. Είπαμε αριστερά Γιαννούλης. Μιχαηλίδης είπες. Αριστερά σας στόπερ. Δεξιά Κρέσπο, αριστερά Γιαννούλης στις πτέρυγες. Και στόπερ Βαρέλα, Μιχαηλίδης και Ίγκασον. Με 5 παίζει μισό. 4 είπε. Κρέσπο, Ίγκασον, Βαρέλα, Μιχαηλίδης, Γιαννούλης. Κρέσπο δεξιά, Γιαννούλης αριστερά. Ναι, ρε, με 5 παίζει πίσω. Αυτό λέω. 3-4-3 παίζω πάω, Χρυσάνδε. 3 πίσω. 2 στα άκρα. 5 γίνεται πίσω. 5-3-2 δηλαδή. Άρα 5. 3-4-2. Αυτό με τα συστήματα πάλι. 3-4-2 δεν υπάρχει. Ναι, αυτό λέω. 3-4-3. Box on one. Ή που γίνεται 5-3-2 σε κατάσταση άμυνα. Αυτά τα δεδομένα για την δεκάδα νομίζω. Θεωρητικά θα μπορούσε ο Αγγέ να πάρει θέση βασικού. Εγώ προσωπικά το αποκλείω. Ο Τσόλακ θα είναι στη βασική ενδεκάδα όπως και να έχει. Μακάρι να ανοίξει λογαριασμό με τον ΠΑΟΚ αύριο το βράδυ ο Κροάτης. Και απομένει να δούμε ποιες θα είναι οι εναλλακτικές επιλογές που θα επιλέξει ο Αμπέλ Φερέιρα. Θυμίζω για τελευταία φορά φέτος στο Champions League 18 και 3 αλλαγές από τη φάση των ομίλων του Europa League και του Champions League και τους αγώνες των εθνικών ομάδων, ανδρών γυναικών, γενικότερα σε όλες τις διεθνείς διοργανώσεις της FIFA, θα έχουμε 20 και 5 αλλαγές. Στοιχείο που ο ΠΑΟΚ ακόμα δεν έχει μπορέσει να το εξαργυρώσει όπως θα έπρεπε και όπως αναφέρει η λογική βάση του ρόστερ που έχει. Okay, οπότε περιμένουμε την 18. Πολλά γράφονται για το Ζαμπά. Α, ο Ζαμπά. Okay. Αν διαβάσετε το ΠΑΟΚ 24 θα δείτε το θέμα στη σωστή του διάσταση. Δηλαδή, ο Ζαμπά πήγε στην Πορτογαλία για να κάνει νέα εξέταση στο πόδι του, γιατί ακόμα δεν έχει ξεπεράσει το τραυματισμό του στο 100%. Μάλιστα. Αυτός είναι ο λόγος του ταξιδιού. Την ίδια στιγμή στην Φλουμινέζε γράφουν ότι για να βελτιωθεί το κλίμα, παρένθεση, η Φλουμινέζε είναι στα μέσα της βαθμολογίας, αποκλείστηκε από την Κοϊάς πριν από 5-6 μέρες και περίμεναν την ομάδα Κώστα και Χρήστανθε παιδιά στο αεροδρόμιο. Είχαμε κάτι κυνήγητα. Εντάξει, θέλει να κάνουν. Τι είχε ξαναπέ, πάρε το μηδέν λίγο. Είχαν υποδοχή στο αεροδρόμιο. Πότε? Στη Φλουμινέζε. Όταν επέστρεψε την Κοϊάς. Είχανε. Γιατί αποκλείστηκαν το κύπελο. Πω μηχανάκια. Τι γίνεται εδώ. 10 μηχανάκια. Ναι, εννοείται. Βγάλτε τη φανέλα. Να πούμε κάτι στην ομάδα. Βγάλτε τη φανέλα. Ναι, να μιλήσουν. Συμβαίνουν παντού. Σωστά. Σε όλες τις χώρες. Και στα Μάλγαρα μπήκαν σε ένα πούλμαν κάποια στιγμή. Από τη Ρεάλ μέχρι. Χρήσατε. Από τη Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι την πρωταθλήτρια του Τιμπουκτού. Λοιπόν.
Το τι θα γίνει με τον Ζαμπά δεν ενδιαφέρει σήμερα που μιλάμε. Έχει άλλα θέματα να ασχοληθεί ο ΠΑΟΚ, αλλά σαφώς και είναι ένα θέμα που απασχολεί. Ο ΠΑΟΚ έχει τη δυνατότητα, ασφαλώς όχι να βγάλει τη χασούρα που έδωσε 3, 4, 5 εκατομμύρια στην Τέρε Γκρόσνη για να πάρει τον Ζαμπά, αλλά μπορεί τουλάχιστον να βάλει στη ταμεία του 1-2 και αν τυχόν δικαιώσει αυτούς που τον πιστεύουν για την εξέλιξή του ο Ζαμπά, να βάλει στα ταμεία το ακόμα 1 εκατομμύριο, 1,5 σε 2-3 χρόνια. Πάντως, επειδή γράφουν και στη Βραζιλία ότι η Φλουμινέσε δεν έχει χρήματα και θέλει να τον πάρει ως δανεικό, δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα δώσει το Ζαμπά έτσι δανεικό χωρίς να έχει κέρδος στη Φλουμινέσε. Εντάξει, είπαμε. Δεν υπολογίζει το ορισμένοι ποδοσφαιριστές, αλλά δεν σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ θα δίνει δεξιά και αριστερά ποδοσφαιριστές, ειδικά σε αυτούς που έχουν γίνει, για αυτούς που έχει γίνει επένδυση, χωρίς να πάρει κάτι πίσω. Δηλαδή, από ό,τι προκύπτει, για παράδειγμα, η μεταγραφή του Μιχόγεβιτς στην Τουρκία, έβαλε ο ΠΑΟΚ στα ταμεία του 400 με 500 ευρώ. 400 από τον Μιχόγεβιτς. 300 τον είχε αγοράσει από το Σαράγεβο πριν από το Γενάρη του 18. Οριακά έβαλε στα ταμεία του το ποσό που έδωσε. Μέσα μπήκε γιατί υπήρχε το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή αυτά τα χρόνια, αλλά τουλάχιστον δεν μπήκε μέσα για μέσα. Για ένα ποσό που δεν είναι κάτι το φοβερό, που καταλαβαίνετε οπότε τους συσχετισμούς όταν μιλάμε για μια κίνηση που κόστησε στον ΠΑΟΚ. Εγώ θα πω, δεν θα πω 5, δεν θα πω 3, θα πω 4. Πάμε στη μέση κάπου, βάλτε και τα χρήματα που έπαιρνε ο Ζαμπά αυτά τα 2 χρόνια. Είναι μια επένδυση πολύ σοβαρή που ο ΠΑΟΚ πρέπει λίγο κάπως να αποσβέσει. Αυτό για τον Ζαμπά λοιπόν δεν πήγε στην Πορτογαλία για να πετάξει εκεί απευθείας για Βραζιλία, πήγε στην Πορτογαλία, στο Πόρτο, για να εξεταστεί από γιατρό. Λοιπόν, για τον Ουάρτα, τα λέγαμε και νωρίτερα, δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Πραγματικά, χωρίς να ειρωνεύομαι τίποτα άλλο, καλή επιτυχία να έχει ο Άμρ. Εντάξει. Τουλάχιστον επιβεβαιώθηκα σε αυτό που έλεγα πέρσι και σε κάποια φάση ταλαντεύτηκα το καλοκαίρι, όταν έλεγα ότι δεν πιστεύω ότι θα φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ ξανά ο Άρντα, όταν έφευγε πέρσι τέτοιο καιρό για τη Λάρισα. Εντάξει, προβληματίστηκα λίγο με την ανανέωση του συμβολέου. Λέω ενδεχομένως να το ξαναδούμε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Δεν τον είδαμε. Ήταν αυτός που είχε κορονοϊό, φυσικά το γνωρίζατε όλοι την πρώτη-δεύτερη μέρα. Δεν είχε ανακοινωθεί. Ποτέ ο ίδιος δεν το ανακοίνωσε. Για μένα, δείγμα το πόσο ανεύθυνος είσαι. Επιπολαιότητες. Είσαι ανεύθυνος, φίλε. Εντάξει, εγώ χθες το άκουσα. Έχουν δηλώσει ότι έχουν κορονοϊό παίκτες και παίκτες, προσωπικότητες και προσωπικότητες. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύεις και τους ανθρώπους που έρχονται σε επαφή μαζί σου ή είχαν επαφή μαζί σου. Δηλαδή, σε είδαν στον δρόμο, σου κάναν χειραψία και μετά βγήκε ότι εσύ είσαι θετικός κορονοϊό. Βγαίνεις λοιπόν και λες, αν είσαι υπεύθυνος άνθρωπος και όριμος και γενικότερα. Παιδιά, έχω, ψαχτείτε. Παιδιά, ναι, είμαι άτυχος, όπως έκανε ο Στοχ. Και όπως κάνανε εκατοντάδες αθλητές και πολιτικοί και τραγουδιστές. Εντάξει, ο Άρντα ακολουθεί τον δικό του δρόμο. Καλή επιτυχία να έχει στον Βόλο και καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του. Ενδεχομένως αργότερα στη Ρεάλ Μαδρίτης, αφού περάσει στον Άρη. Γιατί στο μυαλό του Άρντα είναι για επίπεδο Ρεάλ Μαδρίτης ο Άρντα, τουλάχιστον. Ή Ατλέτικο Μαδρίτης. Ναι, αλλά τώρα που σας ξεφώνησε, τώρα βγαίνεις και τον ξεφωνίζεις και εσύ. Δεν είναι σωστό. Το ξεφωνίζω 2 χρόνια. Δεν είναι σωστό. Όχι. Το ξεφωνίζω 2 χρόνια. Σε τέτοια όχι. Κλίμακα, σε όχι. Και σε χειρότερο το ξεφωνίζει. Αυτή είναι η άποψή μου. Όσοι με ακούνε χρόνια ξέρουν ότι δεν πήγα μπρος-πίσω. Ακόμα και όταν έκανε προπονήσεις με τον ΠΑΟΚ, έλεγα: δεν πρέπει αυτός ο άνθρωπος να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Και φυσικά δεν έπρεπε ποτέ ο ΠΑΟΚ να μπει σε διαδικασία. Γιατί ήξερε τα δείγματα γραφής του στο Αγρίνιο. Να μπει σε διαδικασία να αγοράσει. Μην βάρα στο. Τι κουπανά στο τέτοιο. Ναι. Πάπα, που πάπα, πάπα, πάπα. Να αγοράσει το Άρντα. Θα ρίξει και είσαι ο Πομπέο. Το κλείνουμε εδώ πέρα. Πίστεψε ο ΠΑΟΚ ότι λόγω του νερού τη ηλικία του θα βάλει μυαλό και θα οριμάσει όσο πέραν τα χρόνια. Εγώ βλέπω ότι όσο πάνε τα χρόνια στο θέμα τη οριμότητά του, ο Άρντα γίνεται και χειρότερο. Να βάλει τον κόλ και θα δείξει κάνει έτσι. Εύκολα. Να βάλει το χέρι στο αυτή. Και θα σηκώσει τη φανέλα και θα έχει το Λουτσέκο από κάτω. Και αυτό θα το διώξει. Σωστά. Λοιπόν, αυτά και για τον Ουάντρα. Για τον Ουάρντα, είπαμε και για τον Μπέρκ. Ουάντρα. Περισσότερα το απόγευμα για να μάθουμε και εμείς την αποστολή της Κράσνονταρ, η οποία έχω την εντύπωση ότι κατανάλωσε περισσότερες δυνάμεις στο δικό της παιχνίδι με τη Σότσι το βράδυ του Σαββάτου. Θα παίξουν όλοι. Θα παίξουν όλοι, δεν έχουν τόσο. Θα παίξουν όλοι τώρα. Τελικά μάθαμε πόσα είναι τα λεφτά. 30 εκατομμύρια. 32 εκατομμύρια παίρνει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής, Κώστα. Ναι, πόσα? 26 παίρνει ο ΠΑΟΚ, αν περάσουν και οι δύο. Αν περάσουν και οι δύο. Αν δεν περάσει ο Ολυμπιακός και περάσει ο ΠΑΟΚ, θα πάρει ο ΠΑΟΚ και το μέρος του Ολυμπιακού από το. 40 αρέας δηλαδή. Pool, όχι. Νομίζω δεν είναι ισχύ αυτό πλέον. 29.
Ισχύει. Ναι. Το market put παίρνει μέρος. Μέρος. Αναχώρα. Ναι. Και τώρα που μιλάμε, γι' αυτό βγαίνει αυτό το 32 με το 26. Ένα το κρατούμενο υπάρχει, είπαμε, ένα bonus στη UEFA και για τις 32 ομάδες, ανάλογα με την πορεία τους τα τελευταία 10 χρόνια στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ο τελευταίος παίρνει 1 εκατομμύριο. Μάλιστα. Και ο πρώτος παίρνει 15. Μάλιστα. Και πάει ανάλογα έτσι κλιμακωτά. Ο Ολυμπιακός έχει να παίρνει περισσότερα από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι γύρω στα, αν περάσουν φαβορί και ψηλό άντερ, 25, 26, 27, κάπου εκείνο ΠΑΟΚ, και θα πάρει 3 εκατομμύρια από αυτό το bonus. Και είναι η διαφορά στο market pool. Ο Ολυμπιακός ως πρωταθλητής θα πάρει το 55% των χρημάτων που θα πάρει η Ελλάδα και ο ΠΑΟΚ θα πάρει το 45%. Αυτό αν περάσουν και οι δύο, θα ξέρουμε αν περάσει ο ένας σήμερα το βράδυ. Δεν ξέρω αν η Ομόνια, με τα λείπεις μου το λέω Κώστα και Χρήσανθε, αν μπορεί η Ομόνια να βάλει στον Ολυμπιακό δύσκολα. Νομίζω ότι είναι πολύ κατώτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό. Το να κάνει ένα 3-0 και να προκριθεί, για μένα είναι στη σφαίρα του απίθανου. Είναι πολύ δύσκολο. Αν είχε 1-0 το 2 όμως. Μπάλα το 2, είναι, Στέργιο, μπάλα είναι. Το 2 να πάει καμιά παράταση. Το 2 ναι, θα πρέπει και στην παράταση όμως να μην φάει γκολ η Ομόνια και να βάλει και τρίτο και να το κρατήσει. Εντάξει, είναι δύσκολο. Με βάση το τι δείξαν οι δύο ομάδες στο πρώτο παιχνίδι, η Ομόνια. Εντάξει, θα μου πει ήρθε για να πάρει το 0. Είναι και πώς παίζει μερικές φορές. Σωτσά. Απ' την άλλη, εντάξει. Βλέπω κείμενα των ρεπόρτερ του Ολυμπιακού για το διαιτητή. Παιδιά, δεν είναι. Πώς τα αδικήθηκαν, εννοείται. Όχι, σου λέει επειδή υπήρξε το κλίμα και έκανε κλίμα η Ομόνια, τώρα μήπως. Και λέει αυτός ο διαιτητής, λέει 4 χρόνια τον βάζω στα play-off των Κυπριακών ομάδων. Είναι σημαδιακό ο Ισπανός. Αν με ακούει ο Ισπανός, να κάνει ό,τι μπορεί για να σπρώξει την Ομόνια. Κουάλα Λουμπούρ. Να έχει την ίδια αγωνιστική συμπεριφορά με αυτή που είχε ο διαιτητής στο Καραϊσκάκη. Εντάξει. 1,76 το διπλό. Τουλάχιστον οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού να φωνάζουν με λόγο. Όχι, όχι. Να γίνει μια σφαγή θα και προκριθεί. Να φωνάζουν με λόγο. Θα προκριθεί ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι η δικιά σου επιθυμία. Η δικιά μου επιθυμία είναι να προκριθεί ο Μόνιο προς φίλου στην Κύπρο. Πρόβλεψη είναι. Πρόβλεψη. Είπα θα προκριθεί. Δεν είπα θέλω να προκριθεί. Είναι άλλο θα, είναι άλλο το. 1-0-1. 1-0-1 η πρόκριση. Είναι ότι θα περάσει ο Ολυμπιακός. Μάλιστα. Αλλά επειδή έχω πολλούς φίλους στην Ομόνια και στην ομάδα μέσα και στην Ομόνια που στην Ομόνια στους πέσες και στους φιλάθλους, θα ήθελα να πάρουν χαρά όλοι αυτοί οι φίλοι μου. Η Ομόνια είναι η Σιριζέη της Κύπρου. Εύχομαι αυτή τη βδομάδα όποιοι έχουν για το τριφύλι για σήμα, είτε το είχαν παλιά, να χάσουν. Σανταλίνα, Μανταλίνα. Παναθηναϊκός, Κώστα. Το καταλάβαμε, Χρυσανθέ. Πιο παιδικό επιχείρημα δεν μπορούσε να βρει. Υπήρχε κι άλλο όμως. Και όσοι το είχαν παλιά. Τετράφυλλο ήταν. Τετράφυλλο. Τετράφυλλο τι φίλοι. Και το αλλάξανε. Με μια τέτοια τσιγάρα. Και αλλάξαν και το καταστατικό τους και αλλάξαν και τα χρώματα. ΑΕΚ. Και τα χρώματα. Τα χρώματα φάγαν 5 και τα αλλάξανε. 5-2. Λοιπόν. Πότε το 1928. Anytime, Ελαμπαρί. 2,5. Ελαμπαρί. Ναι, ο Ελαραμπί. 2,5. Ναι. Χασάν 2,65. Βαλμπουενά 3,05. Βαλμπουενά εκτελεί τα πέναλτι. Με πέναλτι, ναι. Εκτελεί τα πέναλτι. Δεν θα πάρει πάλι. Θα πάρει. Γκολ θα βάλει σε αυτό το μάτς Κώστα. Γκολ και ξύλο. Ο Μασούρας. Ο Μασούρας. Είπε ο Χρύσανθος. Ακούστηκες. 3,60. Λες. Το extreme. Και αύριο, κάτσε να δούμε λίγο για το μεγάλο ΠΑΟΚ. Μια που, λίγο πριν πάμε στο. Ναι. Και ξανά στο διάλειμμα. Να πεις και τη Χάνθ. Στέργιο, μετά γίνεται κλήρωση για τους ομίλους. Προκριθήκαμε. Είναι ρε, κολλέ, αυτό. Ρεάλ, Μπάρτσα και τέτοια. Και είμαστε στο τελευταίο γκρουπ δυναμικότητα. Όχι, στο πρώτο. Εμείς ο Πάο. Μπορούμε στο τρίτο, ρε φίλε. Πρώτο, τιμή σε ένεκιν. Τόσες πορείες κάναμε τόσα χρόνια. Θα είναι στο πρώτο, τιμή σε ένεκιν για την επιμονή που έδειξε ο Πάο όλα αυτά τα χρόνια για να μπει στους ομίλους. Θα πούνε εντάξει, οκ, μπράβο. Στο τρίτο του Europa League θα είσαι. Δηλαδή θα παίξουμε. Μπορεί και να είμαι, Χρυσάνδε. Παίζει και αυτό. Σε ένα από τα δύο θα είσαι. Εσύ που είσαι. Εσύ που Εγώ πουθενά, σπίτι μου. Α, μπράβο. Αποκλείστηκα από την Κόλο. Από την ΑΕΤ Κόλο. Βούρλα. Από την ΑΕΤ, ναι, γιατί κράτησε και το 0 στη Ριακά. Έχασε την παράταση. Πάω και anytime. Σβιντέρσκι 2,55. Να είστε καλά, πάμε στην επόμενη. Τσόλακ 2,60. Καλό. Ζίβκοβιτ 3,20. Τζόλι Πεχτάρα 3,20. Πέλκα 3,55. Ποιο εκτελεί τα πέναλτι στεριό. Ο Πέλκα. Θα αλλάξει. Άλλο θα το βαρέσει. Δεν θα πάρει πέναλτι, Κώστα. Θα πάρει. Κούτσια 4-30, Μπίσε 4-30, Ελ Καρουντί 5-0-5. Ωραία. Άστο αυτό. Πες μου. Βρακά 5-80. Το Γάλλο τη Κράσνονταρ πόσο δίνει. Το Γάλλο. Καμπελά. Αυτόν. 3-90. Αυτό είναι. Παίξτε. Μασούρα και Καμπελά. Τον Γκαντέμι.
Τα πέναλτι, ποιο τα έχει θέλει, ένα Ρώσο. Αυτό που βάλε και το πέναλτι και. Σουλεϊμάνοφ. Πώ τον λέγανε Στέριο, το σκόρερ του πρώτου γκολ τη Κράσνονταρ. Χρήσανθε. Μου διαφεύγει τώρα. Αυτό να δούμε ποιο είναι που βάλε τα πέναλτι. Κοιμάσαι όρθιο. Η Κράσνονταρ έχει παίκτη που τον λένε Άρη. Άρη. Το ξέρω Κώστα. Έχει βάλει γκολ στον Τρία απόδοση. Κώστα έχει βάλει γκολ στον Πάοκ. Τρία απόδοση. Ο Άρη έχει βάλει γκολ στον Πάοκ. Σουλεϊμάνοφ, κλάσσα. Αυτό δεν ήταν. Όταν παίξατε με την Κράσνονταρ. Κουτοβόη, στους ομίλους. Φιλένα, Όλσον, Γκαζίνσκι, Ούτκιν, Καμπάλοφ, Ματσουκάτοφ, Σπέρτσιαν, Τσερνίκοφ, Ραμίρες, Μαρτίνοβιτς, Πετρόφ, Κάγιο, Σμολνίκοφ και Σορόκιν. Να ρωτήσω κάτι, ο Άρη γιατί δεν έπαιξε το πρώτο μάτς. Ενώ έχει παράδοση. Αυτός είχε βάλει γκολ στον ΠΑΟΚ. Είναι τραυματίας. Λέω εγώ. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Μην ξεχνάτε το μεγάλο διαγωνισμό της εκπομπής. Μία δωρεάν υποτροφία για την Ακαδημία Ποδοσφαίρου της ΧΑΝΘ. Θα την κληρώσουμε στο τέλος της εβδομάδας. Ένας τυχερός. Κάθε μέρα θα κληρώνουμε από έναν φίλο ο οποίος στέλνει μηνύματα ή μήνυμα. Φυσικά όσα περισσότερα στείλετε, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχετε. FM και όνομα τεπώνυμα, αποστολή στο 54222 με χρέωση 62 λεπτών του ευρώ. Κερδίζετε μια υποτροφιάρα στη ΧΑΝΘ, στο κέντρο της πόλης, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. 460 ευρώ κοστίζει κανονικά. Και φυσικά μιλάμε για τη ΧΑΝΘ, έτσι. Με παράδοση στον αθλητισμό. Με πολύ ωραίες εγκαταστάσεις. Στο κέντρο της πόλης όλοι ξέρουμε που είναι η ΧΑΝΘ. Όλα καλά. Στέλνω φίλος ο Αλέξανδρος. Η ΑΕΚ Θεσσαλονίκης έφαγε 5-2 τελικό σκορ και δεν υπάρχει μισό δημοσίευμα ότι έγινε οποιοδήποτε μάτς για χρώματα. Ο Άρη δεν έπαιξε στο πρώτο μάτς λόγω επικοινωνίας. Ποιο δημοσίευμα δεν υπάρχει, τι λέει. Έτσι λέει ο Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος λέει ότι να είναι. Αν ήταν ανάποδα θα το βρίσκει το δημοσίευμα. Υπάρχουν δημοσιεύματα και μάλιστα. Το μάτς έγινε γιατί ο αρχηγός του ΠΑΟΚ τότε προέρχονταν από τον Άρη. Ο Καραμπατιάν. Αυτός πήρε και τα λοιπά και γι' αυτό διεκδίκησε τα χρώματα γιατί έφυγε από τον Άρη, έκανε την ομάδα τη δική του και έγινε, παίξαν οι δύο ομάδες 5-2. Και μάλιστα κέρδιζε ο ΠΑΟΚ 2-0 στο ημίχρονο. Αφού φύγατε κι εσείς από εμάς που σας ρίχαμε σαλιά στο καφενείο. Ναι, και αλλάξουμε, τον Άρη. Αλλάξουμε τώρα την ιστορία. Εντάξει, τώρα, τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, να κάνω, έτσι είναι. Έτσι είναι αυτό έχει δίκιο, τι να κάνουμε τώρα. Αυτό ήταν το μάτς, σας κέρδιζε. Τι να σε κάνουμε. Μπούρδες, απαντάει ο Αλέξανδρος. Όπως και εσύ λες, δεν ξέρει τι λέει. Τώρα θα μας κάνει το ψάξουμε. Καλά, εντάξει. Το βγάλαμε το μυαλό μας τώρα για το 26. Το βγάλαμε το μυαλό μας. Μήπως βγάλαμε Αλέξανδρα από το μυαλό μας ότι ήσουν ΠΑΟΚ, έπεσες και έκανες με την ΑΕΚ Θεσσαλονίκης. Έτσι. Και αυτό. Εντάξει. Η αλλίωση της ιστορίας είναι ένα προνόμιο που το έχετε μόνο εσείς, Αλέξανδρε. Κανένας άλλος. Ισκαντέρ. Λοιπόν. Είχατε τον Δραμινό τότε, έκανε όλα τα άσπρα μαύρα και τελείωσε. Λοιπόν, πάμε στο break και επιστρέφουμε. Μιλάει ο Πομπέο, δεν θα τον ακούσουμε. Θα λέω πάλι για τα παπάκια μου στο βαθύλακο. Ναι, καλά. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Παρέα με Ιντερβέτεν, Κώστα. Βέβαια. Δεν μας πλήρωσε ο Άρης. Κορυφαία εταιρεία με live score. Πολύ καλές αποδόσεις. Παράδοση στο χώρο του betting. Betting. Η Ιντερβέτεν και χορηγός Super League. Μαζί μας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, όπως μαζί μας βεβαίως είναι και ο Mr. Gold. Ό,τι καλύτερο, με φρεσκομαγειρεμένα φαγητά κάθε μέρα. 2-31-0-62-85-86 Μεσολογγίου 2 στις Οικές. Από τη μία το μεσημέρι, εδώ και λίγα λεπτά έχει ξεκινήσει το delivery. Ορμάτε, γιατί πραγματικά αξίζει και σήμερα. Πέρα από πίτσες, μακαρονάδες, σαλάτες, καλτσόνε, πενελή, έχουμε και μουσακά, παστίσιο, σουφλέ, ριζότο και φρεσκομαγειρεμένα φαγητά. Ρωτήστε για τα πιάτα ημέρας. Βγήκε το πρόγραμμα της Super League Ιντερβέτεν, λοιπόν, Κώστα. Μάλιστα. Η πρώτη αγωνιστική που θα παίξουν όλες οι ομάδες. Λοιπόν, 3 Οκτωβρίου είναι Σάββατο. 3 Οκτωβρίου. 3 είναι Σάββατο. Ναι. Ωραία. Μισό λεπτό να πάρω και τη γραμμούλα. Ποιο μήνα έχει 9. 3 Οκτωβρίου, σε λίγο θα πάμε στον καλεσμένο μας. 3 Οκτωβρίου, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης, 6 και 4. Όντως πήγε Κυριακή στις 4 το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Άρη. Πήγε ήδη, 4 η ώρα, Παναθηναϊκός Άρης την Κυριακή. Πάω κόφι στις 4 επίσης. Απίστευτο. Δηλαδή. Ρε παιδιά. Εντάξει. Απόλλων Σμύρνης Λάρισα. Πας Γιάννενα Ολυμπιακός. Διπλό. Ατρόμητος ΑΕΚ και Λαμία Βόλος. 7.30 ώρα την Δευτέρα είναι το Λαμία Βόλος. Το Ατρόμητος ΑΕΚ
10 παρατέταρτο το Πας Γιάννη Ολυμπιακός στις 8.30 και βάλαν τον Άρη και τον Πάοκ να παίξουν την ίδια ώρα στις 4. Δεν πειράζει. Λοιπόν, να θυμίσουμε το διαγωνισμό της Χάνθ, τη μεγάλη αυτή προσφορά της Χάνθ, για να καλησπερίσουμε και τον καλεσμένο μας, Κώστα. Θυμίζουμε βεβαίως ότι έχετε δυνατότητα να κερδίσετε μια υποτροφία για τη σχολή ποδοσφαίρου, για την Ακαδημία Ποδοσφαίρου της Χάνθ, για παιδιά 4 έως 14 ετών, αξίας 460 ευρώ, παρακαλώ. Ωραία. Στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της αδελφότητας, στην καρδιά της πόλης, εννοείται, με περισσότερα από 85 τμήματα παιδιών και ενηλίκων στο κέντρο της πόλης και στα παρατήματα στην Καλαμαριά και στο Ζεστοχώρι. Περισσότερες πληροφορίες στο ymca.gr και στο 2316-00-1000. Έτσι. Και έχουμε μαζί μας, έχουν εντύπωση, τον αθλητικό διευθυντή της Χάνθ. Διευθυντής αθλητισμού, ναι. Τον κύριο Δημήτρη Καραΐσκο. Καλησπέρα. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Μια χαρά, μια χαρά. Πολύ ωραία. Και ευχαριστούμε πολύ και για την προσφορά και σας ευχαριστούν και οι ακροατές μας βασικά. Γιατί ένας από αυτούς θα μπορέσει το καμάρι του να το καμαρώνει και να μάθει και ποδόσφαιρο, έτσι. Αυτός είναι ο στόχος. Με μεγάλη μας χαρά και καταρχάς και εγώ να σας ευχαριστήσω, γιατί είναι σημαντική και η συνεισφορά σας, όχι μόνο γενικότερα στον αθλητισμό, αλλά και μόνο το ότι επιλέγετε τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, τον αθλητισμό που έχει να κάνει με αναπτυξιακά τμήματα, με παιδιά, νομίζω ότι είναι ό,τι πιο σημαντικό, ειδικά στις μέρες μας. Και σας ευχαριστούμε και πάλι. Έτσι είναι. Η Χάνθ, βεβαίως, νομίζω, κύριε Καραΐσκο, είναι γνωστή, πασίγνωστη σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, έτσι, και ως YMCA, για την προσφορά της στον αθλητισμό. Τι σημαίνει για εσάς τώρα, κάνετε κάποιο καινούριο ξεκίνημα, έχετε ακαδημίες, έχετε καινούριες εγκαταστάσεις στο κέντρο της πόλης. Τι σημαίνει όλη αυτή η προσφορά όλα αυτά τα χρόνια και πώς θέλετε να την βελτιώσετε? Όπως το είπατε, είναι ένα παγκόσμιο, δεν θα το έλεγα κίνημα, ένας παγκόσμιος οργανισμός, YMCA λοιπόν, στην Ελλάδα είναι η Χάνθ. Κυριολεκτικά νομίζω ότι και εγώ και εμείς όλοι σαν άνθρωποι της πόλης είναι ίσως όχι μόνο στην καρδιά της πόλης αλλά είναι και στο επίκεντρο πολλών δραστηριοτήτων, ναι, για όλους τους Θεσσαλονικείς εδώ και πολλά χρόνια. Έτσι λοιπόν και στον αθλητισμό, να σας θυμίσω ότι το 2019, ένα χρόνο πριν, κλείσαμε 100 χρόνια μπάσκετ στην Ελλάδα, το οποίο ήρθε και καλλιεργήθηκε και αναπτύχθηκε μέσω της Χάνθ, το οποίο ξεκίνησε από τη YMCA στην Αμερική. Σωστό. Ο Naismith, ο πρώτος, ο οποίος το επινόησε και κάποια στιγμή μέσω της YMCA ήρθε και στην Ελλάδα. Νομίζω ότι κουβαλάμε μια βαριά κληρονομιά. Όλοι εμείς που ασχολούμαστε και με τη Χάνθ, είτε είμαστε επαγγελματικά στελέχη, είτε εθελοντές, είτε αθλητές, είτε γονείς, και μετά από μια πλέον εκατονταετία με το μπάσκετ να το έχει φέρει η Χάνθ στην Ελλάδα, το βόλεϊ, με αθλήματα όπως την επιτραπέζια της φύρισης και το τέννις, να μετράμε πάνω από 60 χρόνια συμμετοχής και να είμαστε ιδρυτικά μέλη της Ομοσπονδίας. Πάντως νομίζω ότι στις μέρες μας, όπως ακριβώς το είπατε, ο αθλητισμός και συγκεκριμένα ο αναπτυξιακός αθλητισμός νομίζω ότι πρέπει να πρωτοστατεί στην καθημερινότητά μας, γιατί και η κατάσταση που βιώνουμε είναι τέτοια που πρέπει επιτακτικά να κρατήσουμε τον κόσμο στον αθλητισμό. Σωστά. Προσπαθούμε και εμείς να συνεχίσουμε αυτό που πρεσβεύει το ισόπλευρο τρίγωνο της Χάνθ, δηλαδή την ισόρροπη ανάπτυξη σώματος, πνεύματος και ψυχής. Προσπαθούμε να το κρατήσουμε ζωντανό και πόσο μάλλον σε αυτές τις μικρές ηλικίες που θέλουμε να έρθουν στον αθλητισμό. Προσπαθούμε να τους προσφέρουμε τον υγιή αθλητισμό με αξίες, με φιλοσοφία, με ομαδικότητα, με ένα πνεύμα το οποίο θέλουμε τον πρωταθλητισμό, αλλά δεν μπορεί να είναι ο πρωταρχικός σκοπός, ή δεν θέλουμε τον άκρατο πρωταθλητισμό. Ναι. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και στη Χάνθ εδώ και πολλά χρόνια. Έτσι είναι. Βεβαίως να πούμε ότι όντας στο κέντρο της πόλης και με πολύ ωραίες εγκαταστάσεις, δηλαδή εγώ όσες ώρες έχω έρθει έχω εντυπωσιαστεί, καλά για το κλειστό γυμναστήριο δεν μιλάμε για ένα στολίδι πραγματικά, νομίζω ότι κάθε πατέρας, κάθε μητέρα έχει τη δυνατότητα να νιώσει ασφάλεια, έτσι, να νιώσει ότι όντως το παιδί είναι κάπου καλά, αυτό που λέμε εμείς οι μπαμπάδες, είναι καλά. Και έχουμε βέβαια και το θέμα τώρα του κορονοϊού, όλα αυτά τα οποία μας ταλαιπωρούν, μας προβληματίζουν, μας ανησυχούν. Είμαι βέβαιος ότι έχετε όλα τα μέτρα και τηρούνται τα πάντα, έτσι. Είναι έτσι ακριβώς. Θέλω να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή, από το lockdown του Μαρτίου, πρώτο μας μέλημα ήταν να κρατήσουμε τον κόσμο ζωντανό. Καταρχάς
Γνωρίζετε όλοι ότι περάσαμε μια δύσκολη περίοδο, ναι. Επί ένα τρίμηνο. Δεν ξέραμε τι μας περιμένει. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια να κρατήσουμε τον κόσμο ενεργό, στη γλώσσα του αθλητισμού, να τον κρατήσουμε fit με όποιο τρόπο μπορούσαμε. Ναι. Και τώρα πλέον από αρχές Ιουνίου που μας δόθηκε δυνατότητα και επαναλειτουργούμε, δίνουμε έναν μεγάλο αγώνα καθημερινά, ώστε πρώτα να εμπνεύσουμε γονείς και αθλητές, αλλά και δεύτερον να τους προστατεύσουμε, να το πω έτσι απλά. Και ξέρουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι να ξέρει κάποιος ότι θα έρθει να αθληθεί σε ένα χώρο που θα τηρηθούν τα πρωτόκολλα, τα υγειονομικά, οι αποστάσεις, και ότι κυρίως θα έχουμε συνείδηση. Αυτό που πρέπει να έχουμε, ναι, είναι όχι μόνο η ατομική ευθύνη που λέμε, αλλά και συνείδηση και εμείς ως επαγγελματίες και ως εθελοντές στη ΧΑΝΤ, ότι πρέπει να έχουμε ένα περιβάλλον στο οποίο να εμπνέεται πρώτα ο γονέας και μετά το παιδί, ότι θα μας εμπιστευτεί ό,τι πολυτιμότερο έχει, που, ναι, είναι, σωστά, το παιδί του, και με απλά λόγια θα το προσέξουμε. Πείτε μας λίγο, τι άθλημα μπορεί να κάνει το παιδάκι, ο νεαρός, στη ΧΑΝΤ, ποιες δυνατότητες, με ποια αθλήματα μπορεί να ασχοληθεί, ποια καλλιεργείται στη ΧΑΝΤ. Ναι. Αυτή τη στιγμή καλλιεργούμε 15 αθλήματα. Να πω ότι φυσικά και αρκετά από τα αθλήματα με μεγάλη ιστορία και παράδοση, έχουμε και αγωνιστικές ομάδες. Δεν πρέπει δηλαδή να κρύβουμε ότι, για παράδειγμα, στην Επιτραπέζια της Σφαίρισης του Πινκ-πονγκ είμαστε στην Α1 γυναικών, στο χάντμπολ είμαστε στην Α2 ανδρών, στο βόλεϊ στις γυναίκες στην Pre-League, στους άντρες στην Α2 ανδρών, στο μπάσκετ στη Β' Εθνική. Άρα λοιπόν, ναι, σίγουρα και ο πρωταθλητισμός είναι ένα επακόλουθο του αθλητισμού. Σωστά. Έχουμε όμως ακαδημίες σε μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, πινκ-πονγκ, τένις, κολύμβηση, water polo, taekwondo, τζούντο, ποδόσφαιρο, ξυφασκία, τοξοβολία, σκάκι, σκουός. Πλέον έχουμε και ομάδα μπάσκετ με αμαξίδιο, που κυριολεκτικά μπορεί να μετράει ένα χρόνο ζωής, αλλά να πω ότι είναι πρώτο άθλημα στην καρδιά μας. Και γενικώς προσανατολιζόμαστε και ήδη έχουμε ξεκινήσει διαδικασίες για να ανοίξουμε τα αθλήματα και με την προσβασιμότητα που έχουμε στους χώρους μας, ναι, για άτομα με ειδικές ανάγκες. Πάντως νομίζω ότι οι ακαδημίες μας, το καλό είναι ότι κυριολεκτικά δείχνει ο κόσμος ότι επιστρέφει μετά το lockdown και μετά το σοκ όλων μας. Σωστά. Και όντως καλό, κυρίως τους γονείς να μας εμπιστευτούν, αλλά και τα παιδιά να αφήσουν ίσως κάποια πράγματα που δεν θέλουμε να κάνουν και να ξοδεύουν στην καθημερινότητά τους, όπως τα ηλεκτρονικά, το κινητό, το PlayStation, και να έρθουν να αθληθούν. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Πείτε μας δύο λόγια και για την πολύ ωραία προσπάθεια που κάνετε εδώ και χρόνια με το μουσείο. Ναι, το μουσείο μπάσκετ, αυτό και αν είναι το στολίδι μας, και μάλιστα εγκαινιάσαμε πέρυσι, όπως γνωρίζετε, γιατί ήσασταν και μας τιμήσατε, εγκαινιάσαμε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας τη νέα πτέρυγα του μουσείου. Στο κλειστό λοιπόν το γυμναστήριο, το Ήρων, ναι, το Μίμης Τσικίνας, το μουσείο μπάσκετ ξεκίνησε το 2013, πλέον ήδη μετράει 7 χρόνια ζωής. Το μοναδικό μουσείο στην Ελλάδα, και κυριολεκτικά μας έχουν συγκινήσει όλοι οι φορείς του μπάσκετ, ναι, και δεν θα πω μόνο από την Θεσσαλονίκη, ούτε μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από όλο τον κόσμο και κυρίως από την Ευρώπη, για το ότι και έρχονται να το επισκεφτούν, αλλά και μας δωρίζουν, μας δίνουν πολλά εκθέματα. Είναι λοιπόν νομίζω πολύ ωραίο να το επισκεφτεί κάποιος στο κλειστό γυμναστήριο. Είναι σημείο αναφοράς πλέον, είναι σημείο αναφοράς για όλο τον μπάσκετ, αλλά και για, ναι, τον, και για τον απλό φύλαθλο, και φυσικά για εμάς τους πατεράδες, τις μητέρες, να πάμε με τα παιδιά επίσκεψη στο μουσείο. Πραγματικά αξίζει τον κόπο, το Μουσείο Μπάσκετ της ΧΑΝΤ. Και είναι και στο κέντρο της πόλης. Νομίζω ότι συνδυάζεται και με μια βόλτα, είναι ό,τι καλύτερο. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να συνεχίσετε την καλή δουλειά στη ΧΑΝΤ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ήταν ο Δημήτρης Καραΐσκος, αθλητικός διευθυντής της ΧΑΝΤ, η οποία βεβαίως έχει τη δική της τεράστια ιστορία στον χώρο του αθλητισμού. Με τον μπάσκετ ειδικά, εντάξει. Εννοείται. Όλοι σκεφτόμαστε το καλάθι του. Η ΧΑΝΤ έφερε του Νέισμιθ. Του Νέισμιθ και ο Μαυροσκούφης. Και Μαυροσκούφης. Σωστό. Μαυροσκούφης. Σωστό. Και Ηράκλης, εννοείται. Σωστό. Πως όλη η πόλη, όλη η Ελλάδα, Στέργιο. Έτσι. Επί
Από το 1908 και μετά. 1896 και μετά. Ωραία. 97. Έχει προκύψει είδηση ότι ο Λαϊκός δεν πρόκειται να δηλώσει συμμετοχή στο καταληκτικό πρωτάθλημα βόλεϊ που θα έχουμε και φέτος, που μάλλον θα είναι με 9 ομάδες. Λόβεϊ. Εντάξει, νομίζω ότι ο πάτος του Παραλιού έχει τρυπηθεί, έχουμε πάει και πιο κάτω. Πρωτάθλημα τώρα βόλεϊ με 9 ομάδες, παιδιά, κλείσε το. Αφού δεν έχουμε στέργιο μισό λεπτό. Ανεβάστε τον Άρη, ρε φίλε. Παιδιά, δεν έχουμε λεφτά, δηλαδή η χώρα... Δεν έχουμε λεφτά. Ναι, η χώρα δεν αντέχει υψηλό επίπεδο και λέμε όλοι μα... Οι ομάδες. Ναι, αλλά ζητάς από την ΕΡΤ να σου πληρώσει κόστο να δείξει το πρωτάθλημα. Αυτό σου λέω. Πώς θα γίνει. Αυτό σου λέω. Μα γι' αυτό και η ΕΡΤ δεν δίνει. Όχι, δεν την κακολογώ. Πώς δεν δίνει. Δεν την κακολογώ. Δίνει. Η ΕΡΤ, φίλε, παίρνει όμως και ένα ανταποδοτικό τέλος από εμάς. Για το δίνει στο βόλεϊ. Έχω δικαίωμα να το ζητήσω. Το αν το διαχειριστεί αυτή σωστά το δικό μου το ευρώ. 4,5 στο μπάσκετ. Με έχει προτείνει στο ποδόσφαιρο. Δώσε εκεί. Όχι. Καλά, και η ΕΡΤ πρέπει κάτι να δείξει, Χρυσανθέ όμως. Δεν μπορεί να δείχνει ντοκιμαντέρ για τον αρκτικό αετό. Όχι, Κώστα. Συνέχεια. Και πρέπει να δείχνει τι ομάδε τη πόλη. 60.000 για να αλλάξει το σήμα τη εταιρεία. Σωστά. Τι έδωσε. Και κάτι μισθού 150.000. Δεν μπορεί να παρακαλάω εγώ να δείξω τον Ιωάννη. Έδωσε. 60.000 κάτι για να αλλάξει το σήμα. Δεν μπορώ να παρακαλάω εγώ να δείξουν τον Ηρακλή για 2.000. Να πάρει το ΕΡΤ, να βάλει να αλλάξει λίγο το γράμμα, πάρει 60.000. Εμείς ο γραφίστας. Ο γραφίστας. 60.000. Εμείς το κάναμε 100 ευρώ. Τι ωραία, ρε. Εγώ το κάνω τζάμπα. Ελάσολε. Ελασολέ. Πόσο χρεώνεται τη γραφιστική σου, λέει. Ολέ. Θα κάνω μια προσφορά 60.000 ευρώ. Παίρνουμε αυτήν. Και θα σου πούμε μάλιστα ότι είναι και η πιο φτηνή. Ότι πήραμε την πιο φτηνή. Ναι, ότι πήραμε την πιο φτηνή. Ωραία. Λοιπόν, Ελλαδάρα, ολέ. Μια χαρά. Μια χαρά. Διάβασε μα, Στέργιο, μία πρόταση μόνο από το κείμενο για τη Μαρέβα. Μία, πού να μία. Μόνο μία. Μία, πού να επιλέξω. Εδώ μιλάμε τώρα για είναι πια Μαρέβα τώρα. Επίσης να πούμε ότι έρχεται καύσωνα. Ο Οκτώβριος έρχεται με καύσωνα, Χρυσανθέ. Οπότε, παιδιά, την άλλη Δευτέρα χάρηκα πολύ για τη συνεργασία. Δεν θα μπορέσω να. Για μπάνιο θα πας. Τρίμερο, ναι, φυσικά. Εννοείται. Καταρχήν πήγα και βάλα το μάτς Παναθηναϊκός στις 4 η ώρα. Είναι δυνατόν. Ρε φίλε. Τρώμε εκείνη την ώρα. Τρώμε εκείνη την στο Άδεντρο. Βάλτε 7 η ώρα το μάτς, 8. Θα έρθουμε στο Άδεντρο, να ξέρεις. Ελάτε. Σας περιμένει εκεί στο αρχοντικό ο φίλος μου, ο Χαρινάς. Λοιπόν, άμα πας και πεις. Έχει ωραίο μπιφτέκι. Το καλύτερο. Με διαφορά. Τεράστια. Αυτές είναι ενημερωτικές εκπομπές, παιδιά. Εκπληκτικό. Αυτές είναι ενημερωτικές εκπομπές. Ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν. Πάμε. Πες μια φράση μόνο. Όχι, μωρέ! Α, όχι, να το πει. Λοιπόν, κείμενο τώρα, αρχή, κείμενο. Και τι έγινε, επειδή ένας γκάγκας γράφει κείμενο, όχι, πρέπει εσύ να το. Όχι. Εδώ μάθαμε τι τσουρέκι τρώει η Μαρέβα. Α, το τσουρέκι, εντάξει. Όχι, μωρέ, εσύ τώρα όταν τα λέγανε για το λιτό φόρεμα, τι έκανε, δεν τα λέγατε. Για την Περιστερά. Που ήταν με τα σανδάλια. Αφός Περιστεράδες. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου. Ο κορυφαίος πρωθυπουργός είναι και το ζηλεύεται. Άντε από εδώ. Φέρε αυτό το πάκο εδώ τώρα. Ποιο? Τον πάκο. Λοιπόν, πάμε, όχι, να το. Μια πρόταση μου. Κώστα, μη μας πρίζε, φίλε. Χρυσανθέ. Μόνο η υπέρκοψη εμφάνισή τη, τα εκπληκτικά χρώματα που έδιναν αναρμονικά με την υπέροχη. Φτηνό λαϊκισμό είναι αυτό που κάνει. Είστε λαϊκιστέ. Όχι, μη λαϊκιστέ. Διαβάζετε ένα site στο ίντερνετ, ένα ενός απίθανο. Καταρχήν δεν είναι σωστό να μιλά πάνω στην φωνή του συναδέλφου. Δεν συμφωνήσαμε στην εκπομπή να σχολιάζετε κείμενα άλλων. Δεν συμφωνήσουμε με τίποτα στην εκπομπή. Δεν θέλουμε τι συγκεκριμένε συμφωνίε. Δεν κάνουμε. Όχι, δεν θέλουμε το συγκεκριμένο. Δεν το διαβάστε. Και εγώ να διαβάσω από το fc.gr. Δεν θέλουμε, αθλητική εκπομπή είμαστε. Τις πολιτικές σας δεν έχεις αλλού. Α, καλά, αθλητική εκπομπή είμαστε. Ναι, μόνο εγώ θα μιλάω για πολιτικά. Πάμε τώρα να καλησπέρασουμε την κυρία Μαρία. Αθλητική εκπομπή είμαστε. Βλάξ! Λοιπόν. Πες μας την. Μόνο μια ατάκα να διαβάσει. Αθλητική εκπομπή, για Κώστα. Αυτό που κάνει είναι λαϊκισμός. Βγήκε ένας και κάνει και γλύφει τη Μάρεβα. Και σχολιάζετε με στόχο να το εκμεταλλευτείτε πολιτικά. Ναι, εμείς οι αριστεροί. Εμείς οι αριστεροί. Εσείς οι αριστεροί, ναι, εσείς οι δύο. Χρυσανθέ. Η ΣΥΡΙΖΟ αμοιβόμενη. Όταν εγώ ίδρυα τη Μακή Διοικητηρίου, εσύ ακόμη ήσουν αγέννητος. Ζωμπά. Πού πιες? Ορίστε. Καληνύχτα. Άντε βράδα, μη δόπουλο. Άντε με δόπουλο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πες μας την. Άντε πες, ρε, πείτε. Που είναι στην Επιτροπή του Σέφενο. Δεν είναι. Δεν είναι. Στον συνάδελφο ή στη συνάδελφο, γιατί γράφει και με ψευδόνυμο, εννοείται, γιατί πού να βάζει το όνομά σου σε αυτό το ποίημα. Δεν ήταν μόνο η υπέρκομψη εμφάνισή τη, τα εκπληκτικά χρώματα που έδιναν αρμονικά με την υπέροχη κριτική φύση όπως ξεδιπλώνει στο μάτι του επισκέπτη μέσω Δηληνό. Ναι. Και καταλήγει η παράγραφος γιατί. Ναι, είναι. Τέτοιον απίστευτο συνδυασμό που να δένει ναι. Το σούρουπο, τα γήινα χρώματα και την αστροπέγγια που εμφανίστηκε απλόχερα στα μάτια των ξένων επισκεπτών. Άρλεκιν. Μόνο μια εμπνευσμένη ιδιοφυΐα αισθητική θα μπορούσε να επιτύχει. Και η Μαρέβα Μητσοτάκη κατάφερε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα αυτό που μια ομάδα διακοσμητών θα χρειαζόταν μέρες, ίσως και εβδομάδες. Μόνη τη σου λέει.
Έκανε το σκηνικό. Αυτός που το έγραψε είναι ο άντρας της θηλίστριας της Μάρβελ. Σίγουρα. Εν τω μεταξύ, το σκηνικό που λέει ήταν ένα μπέζ ύφασμα. Μπράβο στη Μάρβελ. Στο κριτικό, σε ελληνιακό. Τι ζηλεύετε. Έλα, έρχεσαι αυτό τώρα. Επειδή θα πάρει ο άνθρωπος. Για ένα ταλιράκι τώρα. Δηλαδή τέτοια κειμενάρα δεν έχω γράψει ούτε εγώ για τον Ηρακλή που βγήκε στην Ευρωλίγκα. Έχεις γράψει χειρότερα εσύ. Χωρίς ξένο. Ναι, ναι. 160 χάσατε. Χειρότερα έχεις. 160 χάσατε. Έχεις γράψει χειρότερα. Και φέτος θα χάσετε 120-60. Άντε. Γιατί Κώστα. Πολλά μας τα πεις και εσύ. Κώστα. Και το Σάββατο τα λέμε στο Φιλικό. Θα έρθετε. Για την άλλη φορά. Τι θα έρθουμε. Κακάκια κάνατε και δεν ήρθατε. Θα έρθουμε και θα ζητήσουμε και τα δικά σας. Την άλλη φορά κακάκια κάνατε και δεν ήρθατε. Δεν είχατε σέντερ. Υπογεγραμμένα τα τεστ θα ζητήσουμε να δούμε. Ποια. Δόξα τω Θεώ, καλά εσύ. Τα τεστ body line. Η αλήθεια είναι. Έλεος ρε. Ότι τα χρειαζόμαστε. Εν τω μεταξύ και εγώ μάλωνα με τους τηλεθεατές της εκπληκτικής εκπομπής μου και τους έβαζα χέρι ότι όχι ρε παιδιά, ο Σούλερ είναι δυνατόν. Όχι, αποκλείεται. Ντροπή και είναι πάντα υπόδειγμα. Και τον βλέπω στο παιχνίδι. Εντάξει, μωρέ. Κοίτα σαν και εσένα και εμένα μαζί πλεισμένος. Τον αδικεί λίγο η τέτοια. Η... Ο φακός. Πλεισμένος πολύ ρε, εσύ, αφημένος πολύ. Άλλαξε το όνομα. Ο Σούλερ. Όχι, ο Ηρακλής Γέφυρας. Ο Ηρακλής έγινε παναθλητικός όμιλος Γέφυρας Ηρακλής. Συγχώνευση. Παναθλητικός όμιλος. Όχι, έτσι ήταν και πριν. Όχι, συγχώνευση. Ποιο παναθλητικός όμιλος Γέφυρας Ηρακλής. Πόγ. Πόγ Ηρακλής. Δηλαδή. Δεν θα φωνάζουμε Ηρακλής, λέει τώρα. Πόγ θα φωνάζουμε. Όμιλος. Όμιλος. Ο όμιλος δεν φωνάζουμε. Φίλος Πανθεσσαλονίκιος. Ναι. Όμιλο δεν φωνάζουμε. Πάλι με τον Πάοκ ασχολείται, Στέριο. Η Ηρακλή είπα Κώστα, τη ομάδα παίζουν τα κορίτσια μου. Ηρακλή τι είναι αυτό. Ηρακλή Γέφυρα. Εκεί παίζουν τα κορίτσια. Λοιπόν. Βόλεϊ. Βόλεϊ. Βόλε παίζουνε. Βόλε είναι. Λοιπόν. Έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι άλλο. Όχι, όλα καλά, όλα ανθυρά. Ναι. Εδώ πίνουμε φρέντο εσπρέσο. Την Κυριακή το μεσημέρι ο Λίμπερο θα κάνει μια παγκόσμια πατέντα για ραδιόφωνο του πλανήτη. Την Κυριακή το μεσημέρι. Θα υπάρχει Λίμπερο 1 για του φίλου του ΠΑΟ και Λίμπερο 2 για του φίλου του Άρη. Θα πατάτε ένα κουμπάκι στο κασετόφωνο στο κινητό. Κασετόφωνο. Στο κασετόφωνο. Στέριο. Τι DK κασέτα. Ακόμα έχουν πλήγει κασετόφωνα. Πάρα πολλοί άνθρωποι. Θυμάσαι που τη γυρνούσαν με το στυλό την κασέτα. Έτσι. Channel 1, Channel 2. Channel 1, Channel 2. Ποιο με παίρνει τηλέφωνο. Για να μπορείτε να ακούσετε ολόκληρε μεταδόσει και του ΠΑΟ και του Άρη ανάλογα. Εγώ νομίζω ότι είναι καλύτερο να του ακού και του δύο και να έχει εναλλαγή. Από το να μιλά μόνο εσύ και να λε αυτό και να σταματά τα πλάγια. Να κάνουν πάσει μόνοι του όμω, Χρήσανθε. Να κάνουν πάσει μόνοι του. Τι όχι. Ο φίλο του Άρη θέλει να ακούσει τι γίνεται στο ΑΚΑ. Όχι, θέλει. Κάνει λάθο. Ο φίλο του Άρη θέλει να ακούει τι κάνει και ο ΠΑΟΚ και ο φίλο του ΠΑΟΚ τον νοιάζει τι κάνει και ο. Ναι, γι' αυτό όχι. Όταν μπαίνει γκολ στο. Πανηγυρίζει όλο το γήπεδο και εσύ και εγώ. Και όλε τι καφετέρειε στην Τούμπα. Και τα δύο θέλουμε, Στέριο. Μόλι το έβαλε η κόλο. Πανηγύριζε η μισή. Και πήγατε και του κάνατε υποδοχή στο Αγιώρι με ασπρόμαυρε και δεν ασχολείστε. Και δεν ασχολείστε. Άντε! Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε. Εσεί θα παίζει πάω κόφι και θα βλέπετε τον Άρη. 30 θα βάλετε τον πρωτοπόρο Άρη. Και θα έφτιαστε να χάσω πα και δείξετε τη βαθμολογία στο Όπεν. Έτσι. Γιατί αν δεν χάσω πάλι πρώτο θα είμαι και από πάνω. Τι ζούμε. Μένονται οι μάχε στον Αγκόρο Παραμπάχ. Εκεί θα πάω. Εθελοντή. Λοιπόν. Θα πάμε στο break. Πάμε στο break. Και θα επιστρέψουμε με το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής να σας πω 5 πράγματα για τα μεταγραφικά του Άρεος. Άρα πάμε στο ψυχαγωγικό κομμάτι της εκπομπής, Στέργιο. Ο Νίκο Μαρτίνης. Μετά τον Νίκο Μαρτίνης. Θα πάρουμε και τον Νίκο Μαρτίνης. F5. Έκλεισε ο Ματέο, τι έγινε τελικά. Ναι, έχει κλείσει. Ναι, την πόρτα. Όταν έρθει όμως. Εντάξει, τι άμα έρθει, ήρθε, μπράβο. Συνεχίζουμε παρέα με τον Mr. Gold, κορυφαία πίτσα στη Θεσσαλονίκη, 62-85-86, τηλέφωνο παραγγελιών. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε από τη μία και από τη μία και από την άλλη. Φυσικά η Ιντερβέτ είναι μαζί μας. Σας είπαμε για τα παιχνίδια της Super League Ιντερβέτ ότι ορίστηκαν. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Άρη ορίστηκε την ίδια ώρα που παίζει και ο ΠΑΟΚ. Αρχικά είχε οριστεί για το Σάββατο στις 8.30 στον άτυπο κατά κάποιο τρόπο την άτυπη συμφωνία που κάνουν έτσι το πρόγραμμα που βγαίνει. Είχαν ειδοποιηθεί οι ομάδες για Σάββατο να κατέβει ο Άρης. Τώρα ο Παναθηναϊκός ζήτησε μια μέρα παραπάνω, το έκανε δεκτό η Σούπερ Λίγκα και παίζουν την ίδια ώρα Παναθηναϊκός Άρης και ΠΑΟΚ Όφης στις 4, παράλληλη μετάδοση
του Λίμπερο 107,4. Εκτός αν είστε φίλοι του Στέργιο, οπότε θα ενεργοποιήσετε αυτό το με το κουμπάκι που είπε. Μια ειδική εφαρμογή. Με κωδικό, θα δώσουμε. Πρωτοποριακό. Δηλαδή Λίμπερο 1, Λίμπερο 2. Πώς είναι Νόβα 1, Νόβα 2. Με ένα κουμπάκι. Με ένα κουμπάκι. Θα κουμπάσουμε τώρα, σήμερα, αύριο. Πολύ ωραία. Στις 2 θα ακούσουμε. Τι θα ακούσουμε στις 2, Στέργιο? Αμπέλ. Αμπέλ Φερέιρα. Για το παιχνίδι με την Κράσνονταρ, Αμπέλ και ένα παίκτη. Έτσι. Ναι. Λογικά. Άρα πρέπει να κλείσουμε νωρίτερα. Παρά 5 θα κλείσουμε, ναι. Θα κλείσουμε νωρίτερα. Θα επικοινωνήσουμε με την Αγάπη σε κανένα πεντάλεπτο λίγο να μας πει τι γίνεται εκεί. Τι δεν γίνεται, πόσο κόσμο έχει. Αν κόσμο. Ωραία το κόσμο, φίλε. Δημοσιογράφος. Να μας δώσει λίγο κλίμα η Αγάπη. Κλίμα, κλίμα. Πάντα αυτό που πάει στο κήπεδο μπορεί να πιάσει και δύο ειδήσεις. Σωστό. Μπορεί να έχει μάθει η Αγάπη αν έχει τον Μπέργκ ή όχι. Α, μάλλον αν είναι διαθέσιμο να παίξει. Με τον Μπέργκ θα παίξει, ρε Στέργιο. Έτσι. Πρέπει να παίξει και εγώ, πιστεύει. Φυσικά. Πάμε λίγο να πούμε για τον Άρη. Πέρα από την περίπτωση του Μαρτίνη που τη σχολιάσαμε στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής, ο Άρης είναι. Εντάξει, και ο κόσμος καταλαβαίνει, ρωτάει, άντε ο Ματέο, άντε ο Φετφατζίδης. Είναι τέλος πάντων στο τελικό στάδιο και για την αποχώρηση του Φετφατζίδη και για την έλευση του Ματέο. Τώρα, εγώ λέω ότι προφανώς ο Καρυπίδης περιμένει για να τελειώσει το θέμα του Ματέο να τελειώσει πρώτο το θέμα του Φετφατζίδη. Αυτό είναι μια εικασία που κάνω αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι σημαντικά τα ποσά και προφανώς για να έρθει, παιδιά, ο τελειωμένος, συμφωνημένος Ματέο θα πρέπει να πάνε τα λεφτά στον Ερυθρό Αστέρα. Για να πάνε λοιπόν τα λεφτά, περιμένει ο άλλος να του στείλουν τα λεφτά από τους Άραβες. Γιατί ρωτάτε όλοι και γιατί δεν έρχεται, και γιατί, αφού συμφώνησε, και γιατί. Μία ή άλλη. Ναι, γιατί σου λέει, θα έρθει το 1-200 να το στείλω στους Σέρβους. Ή τέλος πάντων, ότι είναι να στείλω εκεί πέρα, δεν ξέρω ακριβώς τη συμφωνία που πρέπει να καλυφθεί. Εντάξει, όσο. Και αν αναμένουμε κάποιοι και λέμε ότι είναι τελειωμένο, υπάρχει το διαδικαστικό. Και το διαδικαστικό δεν είναι εύκολο σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτά τα deal. Και τα συμβόλαια με ομάδες εκεί από τη Μέση Ανατολή δεν είναι ό,τι ευκολότερο. Και βλέπετε ότι πολύ συχνά, και δεν υπήρχε μόνο περίπτωση του Άρη, υπήρχε η περίπτωση του Μάντα, ας πούμε, στην ΑΕΚ. Συμφωνημένος, φεύγει, πάει, τελείωσε. Και γύρισε. Και κάει και χάλασε. Γιατί ο Άραβας. Την είδα αλλιώς. Γιατί δηλώθηκε στην Ευρωπαϊκή Λίστα του Αστέρα, θα μας πεις. Και ότι και ένας τραυματίας έχει δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Λίστα του Αστέρα. Ο οποίος δεν παίζει σίγουρα. Δεν παίζει ποτέ. Τους έχουν δηλώσει όλους. Όλους τους παίκτες δήλωσε. Ναι. Γιατί σου λέει, μπορεί μέχρι την Πέμπτη να τον έχω εδώ να τον βάλω παίξει, ξέρω εγώ. Παίκτης δεν μου, παίκτης μου είναι. Ναι. Γιατί να μην τον δηλώσει στη λίστα, αφού μπορώ να τον δηλώσω. Γιατί τον πούλησα. Δεν τον πούλησε ακόμα. Δεν πήγαν τα λεφτά στα γραφεία του Ερυθρού Αστέρα για να υπογράψει τη λύση του συμβολέου του. Δεν έχει υπογράψει λύση συμβολέου, δεν τον πούλησε ακόμα. Και ο Τσόλακ είχε δηλωθεί στη Ριέκα. Μόλις έκανε ο ΠΑΟΚ το έμβασμα και τα λοιπά, πήγε ο Τσόλακ, ήρθε. Και ο Ακπομ είχε πουληθεί στην Μίτλεσμπρο, αλλά έπαιξε και παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Και ο Λιμνιός είχε δοθεί στην Κολονία, αλλά κανονικά ήταν παίκτη του ΠΑΟΚ μέχρι τη μέρα που έφυγε την Κολονία. Και ήταν δηλωμένος ο παίκτης στη λίστα. Όλες οι ομάδες αυτή τη στιγμή δηλώνουν τους παίκτες στις λίστες τους. Δεν τους αφήνουν να παίξω. Και άμα δηλαδή. Ο Καρπής δεν δίνω τα λεφτά. Τι θα κάνει ο Αστέρας. Έπρεπε να τον είχα δηλώσει. Δεν θα τον βάλει. Να τον βάλει. Εντάξει, δεν τον βάζει μέχρι τώρα. Τον έχει εκτός, αλλά εντάξει. Άλλο. Ο Άρης είναι κοντά και στην απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού. Ναι. Τον κρατάνε το όνομά του και καλά κάνουν. Σεμέδο. Πώς? Σεμέδο. Όχι, δεν είναι ο Σεμέδο. Ο κεντρικός αμυντικός. Είναι από το εξωτερικό, δεν είναι από την ελληνική αγορά. Μπέλιτς. Τι είναι ο Μπέλιτς? Του Ολυμπιακού ένας. Να πούμε συγχαρητήρια. Είναι από το εξωτερικό, είπα Κώστα, δεν είναι από την ελληνική αγορά. Μπέλιτς, στον Ολυμπιακό, Ελληνοσέρβος. Δεν είναι, να το ξαναπώ. Δεν είναι από την ελληνική αγορά. Δεν παίζει σε ελληνική ομάδα, γκάγκα. Εγώ λέω ότι θα είναι από την ελληνική αγορά. Ωραία. Όπως έλεγες ότι ο Χριστοδουλόπουλος έρχεται στον Άρη. Και τελικά πήγε στον Ατρόμητο. Και όσοι το λέγανε, αν θυμάστε, την ίδια στιγμή που βγήκε το δημοσίευμα και λέγανε παίρνει από τον Ολυμπιακό και λέγανε πάλι από τον Ολυμπιακό κτλ. Σας είπα ότι δεν ισχύει το θέμα Χριστοδουλόπουλου και είναι μανατζερικό 100%. Πήγε λοιπόν στον Ατρόμητο. Ο μόνος παίκτης που απασχόλησε από καλή τον Ολυμπιακό ναι. ήταν ο Μπρούνο, ο οποίος δεν έρχεται τελικά. Ο Μπρούνο, Γιατί θα συνεχίσει τον Ολυμπιακό κατά τα φαινόμενα. Άρπαξε τις ευκαιρίες που του έδωσε ο Μάρτινς γιατί έπαιξε σε κάποια παιχνίδια και από ό,τι φαίνεται θα τον κρατήσει. Τον έπαιξε τον τελικό. Νομίζω έπαιξε στο πρωτάθλημα. Με την ΑΕΚ.
Στο πρωτάθλημα νομίζω έπαιξε, δεν είμαι σίγουρος. Mm. Δεν το παρακολούθησα κιόλας. Mm. Σε κάθε περίπτωση δεν έρχεται κάποιος παίκτης. Από εκεί με ξέρει στο νεαρό που σας εξήγησα και σε σχέση μου και με τον Κουτσολιάκο κτλ. Τι ακριβώς συμβαίνει και τη μεγάλη πόρτα που ανοίγει ο Άρης με τον συγκεκριμένο εκπρόσωπο ποδοσφαιριστών. Το θέμα βέβαια για τον Άρη, το μεγαλύτερο στοίχημα δεν είναι όπως μου είπε κάποιος, θα μας φέρει παίκτες. Όχι. Αυτή η μάνατζερ, η συνεργασία τους και εκεί που ποντάρεις είναι να σου πουλήσει κανένα παίκτη. Να πάρει δηλαδή τον Σεγγέργη, τον Μαρτίνι, και να τον στείλει στη Γερμανία και να πάρει 2-3 εκατομμυριάκια. Νομίζω και το Ρέτσο είχε αυτός. Δεν είμαι βέβαιος. Δεν θυμάμαι. Σίγουρα έχει το Σταφυλίδη. Ο Κουτσολιάκ. Ναι, το Ρέτσο. Ναι, το Ρέτσο, βέβαια. Νικοσαρέας. Το Βιερίνια, οκ. Okay, το Σταφυλίδη το θυμάμαι. Τους πάντες έχει. Ναι, με τον Χαριστέα δεν είχε την καλύτερη το τελευταίο. Όχι, για να σου λυθεί και η απορία, γιατί είπε στον Χαριστέα δεν είχε την καλύτερη συνεργασία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι είχε αλλάξει ο Άγγελος μετά από ένα διάστημα. Και τον Τζαβέλα νομίζω είχε. Βέβαια. Και τον πήγε στην Τουρκία. Τέλος πάντων, άμα μπείτε και δείτε τους παίκτες που εκπροσωπεί, θα δείτε και πολλά μεγάλα ονόματα. Είδα κάτι ο ένας 25 εκατομμύρια, ο άλλος 10 εκατομμύρια, ο άλλος 15 εκατομμύρια. Οκ, είναι ένα μεγάλο μανατζερικό γραφείο στο οποίο συμμετέχει ο κύριος Πολ Κουτσολιάκος. Και όπως λέει και ο Ζαγόρας, Κουτσολιάκος! Στον αέρα της πόλης. Άρα λοιπόν δεν είναι παιδιά η συνεργασία με τον Ολυμπιακό, είναι η συνεργασία με τον Κουτσολιάκο, μην μπερδεύεστε. Είναι γιατί. Και βγαίνουν λάθος συμπεράσματα. Λοιπόν, θα έχουμε αγάπη Γαβριλίδου. Αγάπη. Από το γήπεδο καλησπέρα του Στούπας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλά. Εδώ πέρα στην Τούμπα υπάρχει παιδιά μια ανησυχία. Οπα. Γίνεται ένας χαμός με τις ζωντανές συνδέσεις, με τους τεχνικούς, με την τηλεόραση. Υπάρχει λίγο ένας αναβρασμός θα λέγαμε. Ναι. Γιατί. Ναι, ξυστή, το καταλαβαίνεις αυτό. Δηλαδή η σημερινή κατάσταση που έχουμε αντικρίσει την ώρα που ήρθαμε εδώ είναι πολύ διαφορετική και με την Μπενφίκα και με την Μπεσίκτας. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Είναι πάρα πολύ τεχνική. Ναι. Πάρα πολύ. Είναι πάρα πολλά τα βάν εκτός γηπέδου. Υπάρχει γενικά ένας μικρός χαμός εδώ στην Τούμπα. Ναι, ουσιαστικά τα play-off είναι Champions League και οι προηγούμενοι γύροι, εντάξει, δεν είναι και τόσο Champions League. Από τα play-off και μετά αρχίζει όλη η ιστορία με τα van, με τα banner, με τις συνδέσεις, με τις αυστηρές προδιαγραφές που πρέπει να γίνει ένας αγώνας. Εντάξει, τώρα ξεκινάει η διοργάνωση. Καλά, από το πιο απλό, από το ότι ας πούμε, το λογότυπο του Champions League είναι πλέον παντού, δεν υπάρχει χώρο στην Τούμπα, νομίζω που δεν υπάρχει, μέχρι τους τεχνικούς, μέχρι τους ανθρώπους του UEFA που είναι πολύ περισσότεροι εδώ σε σχέση με τα προηγούμενα δύο παιχνίδια, μέχρι τους κανονισμούς που είναι πολύ πιο αυστηροί γενικότερα. Έχει μειωθεί κατά πολύ ακόμα και ο αριθμός των δημοσιογράφων που θα βρεθούν αύριο το βράδυ στο γήπεδο. Νομίζω ότι είναι μικρότερος από ποτέ. Προσωπικά τουλάχιστον δεν το ξαναθυμάμαι αυτό το πράγμα. Εντάξει, είναι λίγο διαφορετική κατάσταση. Ρώσους δεν έχουμε εδώ αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια πληροφορία ότι θα είναι 4. Από την άλλη, σήμερα το πρωί υπόθηκε ότι δεν θα είναι και κανένας. Εγώ ξέρω για 4 πάντως. Όχι πολλά αγάπη με αυτούς και όσοι πάνε το απόγευμα, γιατί είναι λίγο πολύ χυμαδιό η Ρώση. Είναι λίγο δύσκολο. Ναι, αυτό μας λέει. Καλά, το λέτε εσείς οι... Έχετε εκεί γκοντζάρευα, τέτοια... Έχετε τις σχέσεις με τους Ρώσους. Όχι, εννοώ χρήσαν αυτοί που μένουν στη Ρωσία γιατί πρόκειται από εκεί. Σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό. Θα στα πει ο Σταύρος που πήγε, αν δεν το ήταν. Ήταν χυμαδιό. Μάλιστα. Στις πλατείες αυτό, μάσκες κανένας, τεστ κανένας, εντάξει, οπότε. Ο Σταύρος μας μετέφερε ότι ούτε στα καταστήματα δεν φοράνε μάσκα. Πουθενά δεν φοράνε, δεν τους νοιάζει. Και ο Σταύρος ήρθε και μου μιλούσε σήμερα. Κάτσε και δίπλα μου. Ο Σταύρος φορούσε παντού. Και έχει κάνει και 15 τεστ. 10 μέρες. Καλά κάνει. Ποιο θα ακούσουμε πέρα από τον Άμπελ Φερέιρα? Στέφαν Σβάμπ θα ακούσουμε. Ωραία Σβάμπ. Από τις σπάνιες φορές, γιατί Σβάμπ γενικά δεν έχουμε πρόγραμμα να τον ακούσουμε και ιδιαίτερα, οπότε νομίζω θα είναι από τις σπάνιες φορές που θα ακούσουμε τη φωνή του εδώ στην Τούμπα. Αυτός θα είναι που θα μιλήσει, με Αμπέλ Φερέιρα. Στις 2 είναι να ξεκινήσει. Με μικρή επιφύλαξη λέω ότι υπάρχει ότι λίγο να καθυστερήσει, γιατί η κατάσταση τώρα ακόμη δεν είναι και πολύ ήρεμη εδώ. Και 10 θα πω εγώ. Να μπει ο Ζαγόρας στο στούντιο, περιμένουμε δηλαδή. Ίσως, ναι, μερικά λεπτάκια, ίσως. Βέβαια. Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά ακόμη δεν είναι και πολύ έτοιμα τα πράγματα εδώ πέρα. Live κανονικά από το PAOK TV, όπως πάντα. Για τον Μπέργκ μάθαμε τελικά αν θα παίξει. Φαγωθήκαμε με τον Μπέργκ. Παιδιά, αυτό το πράγμα που οι Ρώσοι, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι και πολύ φαν του ρεπορτάζ. Δεν υπάρχει, δηλαδή. Όχι μόνο τώρα.
δεν κρύβουν κάτι. Γενικότερα δεν έχουν μια άλλη ξέρουν. Υπόψη. Δεν τους νοιάζει. Δεν ξέρουν, παιδιά. Ναι, ναι, δεν ξέρουν. Από χθες είχαμε και στο ΠΑΟΚ 4 ρεπορτάζ που επικοινωνήσαμε με Ρώσους. Έλεγαν ότι ναι, μάλλον θα ταξιδέψουν, αλλά δεν ξέρουμε, δεν ξέρει κανείς. Θα δούμε, θα περιμένουμε. Πριν από το παιχνίδι. Να ρωτήσουμε στην Πράβδα, πες τους. Δεν ξέρω, παιδιά. Και το θέμα είναι ότι και ο κόσμος εδώ ενοχλείται με εμάς. Που έλεγαν ότι γιατί τους ρωτάτε αφού δεν σας λένε, τι να κάνουμε. Δηλαδή, δεν ξέρω. Ναι. Δεν τους αρέσει πάρα πολύ το ρεπορτάζ, μάλλον δεν ξέρω. Τι να πω. Εδώ θα είναι, θα νομίζω ότι είναι κανονικά στην αποστολή ο Μπέρκ. Για τον Βάντερσον υπήρχε ένα ερωτηματικό, αλλά από ότι βγαίνει δύσκολο να παίξει ο Μπέρκ. Ναι. Αυτό βγαίνει τώρα. Ναι. Από την άλλη, βέβαια, χθες υπήρχε ένα ρεπορτάζ στη Ρωσία που έλεγε ότι επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι για την Κράσνονταρ, τους βάζουμε όπως είναι και βλέπουμε μετά. Δηλαδή αν τραυματιστούν ή υπάρξει κάποια υποτροπή, ας πούμε, αύριο στην Τούμπα, μετά, οκ, okay, αν περάσουμε δεν σκεφτόμαστε και τίποτα. Μάλιστα. Τι να πω. Υπάρχει αυτή η λογική. Για να δούμε. Στις 2 και 10 θα φτάσει η αποστολή, όπως μου έστειλε και ένας φίλος τα επίσημα αφήξεων αναχωρήσεων από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ήταν να φτάσει στις 1 και μισή, υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση, 2 και 10 να μένετε να προσγειωθεί το αεροσκάφος που μεταφέρει τους Ρώσους της Κράσνονταρ. Και το απόγευμα θα είναι εδώ, έτσι, 6,5 ώρα συνέντευξη τύπου, 7 η ώρα προπόνηση. Ναι. Ωραία. Ίσως εκεί μάθουμε, ναι, αγάπη, την αποστολή, δηλαδή πάρουμε το ρόστερ και σημειώνουμε κυκλάκια. Ποιοι είναι και ποιοι δεν είναι. Ποιοι είναι, ναι. Αυτός, αυτός είναι ο ξανθός, αυτός είναι ο κοντός. Ναι. Ο κοντός με το σκουλαρίκι. Όχι, είναι ο άλλος αυτός, δεν είναι ο... Αυτός έχει τατουάζ στο σιροδρέπανο. Ναι. Άρα είναι αυτός, ναι. Κάπως έτσι θα βγει. Ναι, 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 αυτός προπονείται, αυτός δεν προπονείται. Θα γίνει και αυτό, ναι, το κάνουμε και αυτό. Οκ. Οπότε... Λογικά πάμε για 2 και 5 εκεί πέρα. Έχουμε ωραία. Θα συντονιστούμε. Είπαμε ζωντανά, πάω TV. Συντονισμένοι, okay. Είμαστε και οτιδήποτε συμβεί. Αγάπη Γαβριλίδου από το γήπεδο της Τούμπας. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια, γεια. Γεια. Λοιπόν, πάω κολλέ. Αυτά και από το γήπεδο της Τούμπας. Σαν μια πρώτη έτσι σύνδεση. Σε 10-15 λεπτάκια θα ακούσετε live και τον Αμπέλ Φερέιρα και τον Στέφαν. Δεν ήρθαν ακόμη. Όχι, δεν ήρθαν ακόμη. Και από πού έρχονται, από Ρωσία. Την πορεία του αεροσκάφου. Από Ρωσία έρχονται. Από την Ρωσία είναι, Χρυσανθέ. Άρα επιτρέπεται. Χρυσανθέ, άρα επιτρέπεται. Καλά, εδώ ήρθε, πήγε στο Άγιο Όρος όλος και προσκύνησε. Φυσικά και επιτρέπεται. Έστειλε και την πορεία, φίλος. Από το Κράσνονταρ, εδώ, όπου, Κωνσταντινούπολη και φτάνει στη Θεσσαλονίκη. Αν ήρθε ο Ρώσος πρωθυπουργός και δεν πήρε χαμπάρι κανείς, Χρυσανθέ. Πώς δεν πήρε. Χάρη στην αμερικανόστροφη κυβέρνησή σας. Ο δεύτερος πιο μεγάλος πολιτικός της Ρωσίας ήρθε στη χώρα και δεν πήγε ένας να του πει γεια σας, καλώς ήρθατε. Όταν στα έλεγα πέρσι. Τσατσάκια. In God we trust. Ναι, είπαμε, εντάξει, αλλά και τόσο. Γι' αυτό φίλια. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες για κάποιους. Όχι. Εγώ... Μετακινήσεων. Και έλευσης. Nice spot. Βαλιτσών. Υπάρχει ένα. Ένα προβληματάκι. Εγώ το τελευταίο εξάμεινο υπάρχει ένα προβληματάκι, Κώστα. Μια χαρά. Όταν εφαρμόζονται οι νόμοι, υπάρχουν προβληματάκια. Εγώ είπα απλά ότι οι πτήσεις από τη Ρωσία επιτρέπονται. Κανονικότατα. Επιτρέπονται. Κανονικότατα. Μήπως πήρε ειδική άδεια ο Πάου για να έρθει. Κανονικότατα. Με ειδική άδεια, Χρυσανθή. Τι έρχονται. Εννοείς ότι δεν έχει κάποιο φίλο μου τη δυνατότητα να πάρει ένα τσάρτερ και να έρθει μόνο του. Πρέπει να πάρει άδεια από το κράτο. Και δυσκολεύεται. Δεν, ξέρω. Δεν του δίνουν. Δεν ξέρω. Όχι! Εμείς δεν θα πας και δεν μπορούσε, ας πούμε, να έρθει με το τσάρτερ της ομάδας. Εμείς στην επιστροφή. Για να πάμε στην Κύπρο, έδωσε η κυπριακή κυβέρνηση ειδική άδεια σε όλες τις ομάδες για να πάνε. Για να πάνε. Οπότε, αν είσαι σε χώρα Β ή Γ, επιπέδου Κώστα, είναι Β ή Γ. Είναι περίοδος που στη φάρμα πρέπει να ταΐζει τα γουρούνια. Καταλαβες. Τι ζούμε. Αυτή την περίοδο του Σεπτεμβρίου τα γουρούνια. Τι τα γουρούνια. Ζούμε, ρε φίλε. Τρώνε περισσότερο και βέβαια τα ταΐζει στη φάρμα. Στεριό. Τι κακό είναι να ταΐζει τα γουρούνια στη φάρμα και τα γελάδια και τα μοσχάρια. Κλείσει την εκπομπή, φεύγω. 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 Παιδιά, έχετε 7 λεπτά ακόμα. Χάρηκα που με είδατε. Παίζει για τον Ιβάν Σαββίδη. Χρήσανε και τον Πάοκ. Για τον Ιβάν δεν έχω να πω τίποτα. Ο Ιβάν είναι ο κορυφαίο. Αν κάνει μεταγραφέ ο Πάοκ και αν δεν μπορεί. Για την ιστορία, παίζει για την ιστορία, το τράφιλο τριφύλι, το πάνω του Βόλου. Εσείς τα λέτε κάθε φορά αυτά. Όχι εγώ. Ναι. Τον Κούδα που πήγε στον Ολυμπιακό. 2 χρόνια. Είναι τιμή μου να φοράω τη φανέλα του Ολυμπιακού. Για ένα ψυγείο. Τι? Για ένα ψυγείο. Για ψυγείο πήγε. Έτσι λένε. Και η Χούντα που δεν το επέτρεψε να γίνει.
Που τον γύρισε πίσω. Που τον γύρισε πίσω. Ασλανίδη. Ασλανίδη, γίγαντα, ναι, 18. Γιατί, άλλο πάνω. Γιατί, άλλο πάνω, ναι, όντως. Σωτήρα της Ελλάδας μας. Είχε πάω, πάω πρόεδρο, χρήσατε, ναι, που φορούσε παντελόνια. Ναι. Εντάξει. Τι έφερε, δεν φορά. Ήταν τα Τσιμιτσικώστα με τον Ολυμπιακό, ούτε την αφιλοσοφία. Ήταν με τη Χούντα τα Τσιμιτσικώστα. Όχι. Oh. Τι όχι. Με τον Πάοκ ήταν ο Παντελάκης. Όχι, με τη Χούντα ήταν ο Ασλανίδης, ο υπουργός, ναι, ο Ασλανίδης και ευνοούσε τον Πάοκ. Ο Παντελάκης ήταν με τον Πάοκ όμως. Με τον Ασλανίδη ήταν. Δεν ήταν δηλωμένος φίλος του Ολυμπιακού. Ήταν της Χούντας όμως. Ήταν δηλωμένος Πάοξης. Και χουντικός. Και άσκησε βέτο και είπε, αν θέλετε, ναι, να δώσετε τον κούδο στον Ολυμπιακό, με μοιάζει, ναι, με χαρά σας, εγώ την υπογραφή μου δεν τη βάζω. Α. Είπε ο Παντελάκης. Και μετά υπήρξε ένα ειδικό, υπήρξε ένα ειδικό διάταγμα από τον Ασλανίδη, τον υπουργό της Χούντας, και γύρισε πίσω. Ο Κούδας. Αυτά δεν τα λέτε όμως. Ο Αλέξανδρος δεν τα ξέρει αυτά. Δεν ούτε έγινε μεταγραφή, όχι γύρισε λέει, πίσω. Τι λέει, ρε φίλε. Δεν έγινε μεταγραφή, άρα ο παίκτης γύρισε πίσω. Για δες αν άλλαξε τον νόμο ο Ασλανίδης τότε. Δεν υπέγραψε ο ΠΑΟΚ και, ναι, δεν έγινε μεταγραφή και γύρισε πίσω. Δεν έπρεπε να υπογράψει ο ΠΑΟΚ με βάση τον νόμο και άλλαξε ο νόμος για να πρέπει να υπογράψει ο ΠΑΟΚ. Μόνο τα παιδιά τα ακούτε αυτά. Αποκλειστικά. Εδώ ανοίξαν... Και μετά βγάλατε πανό. Γίγαντα Ασλανίδη. Εδώ άλλαξε ο νόμος για να μην πέσει. Ρώτα το Συρίγο, τα λέει και ο Συρίγος. Εδώ άλλαξε ο νόμος για να μην πέστε. Σωστό και αυτό. Και άνοιξαν οι τράπεζες την Κυριακή. Και οι τράπεζες την Κυριακή. Ο Ιωαννίδης άνοιξε αυτές. Οι τράπεζες την Κυριακή. Τι ωραίο ήταν αυτό με την Κυριακή. Ναι, όντως. Τράπεζα την Κυριακή άνοιξε. Τράπεζα την Κυριακή. Στο εξωτερικό είναι. Ορίστε, έβλεπε μπροστά ο Γιάννης. Για να παίξει Ευρώπη και νομίζω μετά τελικά δεν έγινε. Στέριο. Και μετά βρίσκαν τον Βασίλη τον Καγκάτσι γιατί δεν έγινε, γιατί του έκοψε η UEFA. Και ο Μητρόπουλος που του έκανε. Ο Βίκτορας και πρέπει να σας πω ότι ο Βίκτορας Μητρόπουλος. Ο Ατρόμητος δεν είχε κάνει τότε προσφυγή. Ο Ατρόμητος, ναι. Σπανός, όλε. Ήταν ο Σπανός από τότε. Νομίζω ήταν. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Περασμένα, αλλά όχι ξεχασμένα. Υποψήφιο MVP. Το πρόγραμμα του Άρη του 32, θα σας πει ο Χρήστα όλες τις φάσεις. Με τις σπάνιες μπάλες. Με τις σπάνιες μπάλες, φωτογραφίες ανακάλυψε ο Χρήστα. Στο οποίο έπαιζε και εκεί. Στο οποίο έπαιζε και εκεί. Υπάρχει και βιντεάκι, παιδιά. Θα το βγάλουμε και στα τρία πρωταθλήματα που πήρα. Το βιντεάκι με τα γκολ του Άρη. Γιατί είναι ντροπή να γράφετε στο διαδίκτυο πιθανές συνθέσεις. Εσύ το. Δείτε τον γκολ του Καραμπετσιάν. Εσύ το 32 δεν ήσουν 6 χρονών ο σύλλογος. Ή τώρα όταν κάνεις γενέθλια δεν έχεις το 32 ο μέσα. Ο φίλος μου Στέλιος λέει: κανείς επιχειρηματίας δεν απαγορεύεται να ταξιδέψει αν έχει τα νόμιμα έγγραφα. Τα έχει. Λέω εγώ από Ρωσία, φίλε. Μήπως ξέρετε να μας πείτε ενημερωτικά πότε είναι η δίκη για την είσοδο με το όπλο κτλ. Πήρα αναβολή. Γιατί όλα τα ξέρετε για τον Καρυπίδη και τα παντελόνια του. Πήρα αναβολή, σου λέω. Α, πάλι. Ό,τι 15. Πήρε, φίλε, τι να κάνουμε. Νόμιμο είναι, δεν είναι. Τώρα που τελείωσε η Επιτροπή Διοντολογίας. Κάθε φορά που το έλεγα, ο Στέλιος μου έλεγε η Επιτροπή Διοντολογίας πότε. Μήπως ξέρετε πότε έχει οριστεί η δίκη. Πήρε αναβολή. Α, πήρε αναβολή. Ωραία. Λοιπόν. Αναβολή. Αναβολή. Κλείνουμε λοιπόν. Κάθε Τρίτη 12 η ώρα στους 107,4. Η ώρα είναι 2 παρα 5, αλλά θα ακούσετε ότι είναι 2. Μην μπερδευτείτε, είναι 2 παρα 5. Είναι 2 παρα 5. Κλείνουμε τώρα και έρχεται. Συνέντευξη τύπου. Ο Γιώργος Ζαχώρας με Ζάχο Ντρούλινγκ. Η νέα εκπομπή που κάνουν αυτά τα νέα παιδιά στο χώρο και τα δύο. 2 με 5 στον Λίμπερο 107,4. Ταλέντα. Ξεκίνημα με δύο καλεσμένους, Αμπέλ Φερέιρα και Στέφαν Σβάμπ. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ στο Μόνο Λίμπερο. Εδώ. Αποκλειστικά. Εμείς αύριο πάλι στις 12. Εμείς αύριο πάλι στις 12. Με πανό, χωρίς πανό. Εννοείται. Με όλες τις εξελίξεις. Και με έναν διαφορετικό τρόπο σχολιασμού της επικαιρότητας. Μόνο εδώ! Και με θετικό κλίμα για την πρόκριση, έτσι. Βέβαια. Πάντα στηρίζουμε τις ομάδες που αρχίζουν από κάπα. Τι? Που αρχίζουν από κάπα. Που κάνουν κρά. Κόλος δηλαδή. Δεν κρά! Κρά είπα. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Συγγνώμη, αυτοί δεν στήριξαν την ομάδα από κάπα. Όχι, δεν στήριξαν. Τι λέγανε. Πήγανε κάποιοι και πανηγυρίσαν. Απλά. Εντάξει, αυτό είναι στο πλαίσιο του χουλιαμά. Κρά, κρά, κρά! Έλεος. Λοιπόν, Σνοντάρ, αύριο πάλι, λίγο μετά τις 12. Γεια σας.